Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, ρε Στέργιο. Έχεις ηρεμήσει? Όχι. Είσαι ακόμα λίγο έξαλλος. Με αυτό ξύπνησα, ακόμα είμαι έξαλλος. Είσαι ακόμα έξαλλος. Ναι. Κράτα το θυμό σου. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Κράτα το θυμό σου. Όχι, υπάρχουν πράγματα που με ξεπερνάνε. Κράτα είναι το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο. Καλή εβδομάδα. Παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα στη Ριζούπολη. Γεμάτες μέρες. Τελικό Σάββατο. Το σηκώσαμε. Τελικό χθες. Παραλίγο. Σήμερα ποδόσφαιρο. Εντάξει. Αύριο. Τίποτα. Αύριο φίλε ρεπό, γιατί Τετάρτη παίζει το βόλεϊ. Ναι. Και μετά ξανά έχουμε ΠΑΟΚάρις, έχουμε τα πάντα. Αλλά εδώ είμαστε, να τα πούμε όλα. Θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Ο Νίκος Μοσχοβίτης από ό,τι ενημερώθηκαν ακόμα βέβαια στην Κρήτη. Στέργιο, δυσκολεύεται να γυρίσει λίγο. Αν και δεν είχε καλό καιρό στην Κρήτη. Δεν είχε. Όχι. Σκάνδαλο. Κάτι για βροχές έβλεπα και πολλά θέματα. Αλλά είναι ακόμα εκεί, οπότε θα μιλήσουμε στην πορεία. Και φυσικά ο Σταύρος πήγε στην Αθήνα για αυτή την πολύ δύσκολη αποστολή. Για αυτό δύσκολη το είναι. Πολύ σημαντικό δύσκολη παιχνίδι σήμερα, σε 7 το απόγευμα. Να το περιγράψει για επαγγελματικούς λόγους φυσικά. Σε εμάς τους παλιότερους αγάπη, η Ριζούπολη δεν συνδυάζεται με καλές αναμνήσεις. Εντάξει, και για τους ακόμα παλιότερους, ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Τι να γίνει. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο μέχρι ο ΠΑΟΚ να το κάνει εύκολο και να συνεχίσει το δρόμο που έχει χαράξει. Να πούμε ένα μπράβο στα παιδιά του μπάσκετ, σε όλους τους παίκτες, στον Ηλία Παπαθεοδόρου, στους συνεργάτες του, στα μέλη του ιατρικού team, στους ανθρώπους της διοίκησης, στον Πάνε Πρέλεβιτς και όλους όσους ασχολούνται ενεργά με αυτή την ομάδα. Πραγματικά νομίζω είχε λείψει από τον κόσμο το να νιώθεις τους παλμούς σου να χτυπάνε κόκκινο και να φτάνουν στους 500 το λεπτό, ναι, βλέποντας έναν αγώνα μπάσκετ. Κάτι πρωτόγνωρο για τους νεότερους οπαδούς του ΠΑΟ, κάτι σύνηθες αλλά ξεχασμένο για εμάς που μεγαλώσαμε με το μεγάλο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Εχθές λίγο έφτασε ο ΠΑΟΚ να κάνει το θαύμα, αλλά όταν η μπάλα καίει υπάρχουν αυτοί που αγχώνονται μήπως ο αγαπημένος Παναθηναϊκός χάσει κάποιο τρόπο και γκρεμιστεί το σύμπαν. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και το λέγαμε και πριν, ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που έχει φέτος, ο πιο εύκολος τίτλος θεωρητικά θα μπορούσε να είναι το κύπελο, γιατί στην Ευρωλίγκα δεν περνάει ούτε στην οκτάδα μάλλον. Στο πρωτάθλημα έχει με τον Ολυμπιακό εκεί πέρα, ποτέ δεν ξέρει τι θα γίνει. Οπότε είχαμε λίγο στο μυαλό μας ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει τα πάντα για να το πάρει. Ξεκινάει το τέταρτο δεκάλεπτο και το καταλαβαίνεις γιατί. Φορτώνεται απευθείας ο ΠΑΟΚ με 3 φάουλ. Ναι. Οπότε να έχουμε καβάντζα τις βολές μπόνους, εάν χρειαστεί. Ο Παναθηναϊκός παίζει σκυλής και άμυνα και στο πρώτο εξάλεπτο, 7 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, το έχουν καταλογίσει ένα φάουλ. Ναι. Και όταν αρχίζει η μπάλα και καίει, και όταν αρχίζει ο ΠΑΟΚ και ακουμπάει το κύπελο, γιατί το ακούμπησε, αναλαμβάνουν δράση αυτοί που έχουν καταστρέψει το ελληνικό μπάσκετ. Τον ΠΑΟΚ δεν τον άφηνε να πλησιάσει το καλάθι. Δηλαδή, κοίταξε, κάνει ο γκος με τρίποντο το 70-67. Ναι. Δύο βολές του Παπαπέτρου. 70-69. Βολές του καλάθι, στο καπάκι. Βολές του Τόμας, γίνεται το 70-73. Ο Γκίστ κάνει το 70-75, ο Μαργαρίτης μειώνει σε 72-75. Ο Γκος χάνει τη μία βολή, πάει το μάτς του 73-75 και έρχεται η Τσαρουχά 33,9 πριν το τέλος, ναι, και καθορίζει τον τελικό. Με ένα φάουλ σε μία φάση που έχει τελειώσει, ο Τέπιτς έχει πάρει θέση, έχει καρφώσει τα πόδια στο έδαφος και σηκώνει τα χέρια ψηλά, δεν κουνιέται εκατοστό, πέφτει πάνω του Παπαπέτρου και σφυρίζει φάουλ η Τσαρουχά. Τσαρουχά, δεν ξέρω πώς λέγεται. Η οποία προφανώς έχει κάποιο δόντι, κάποιον θείο, κάποιο ξάδερφο, κάποιον μπατζανάκι, δεν ξέρω, και την προωθούν ανελέητα. Μία κάκιση διαιτητής, για να μην πω τίποτα άλλο. Εννοείται πως στην κρίσιμη φάση δεν έχουμε δει ποτέ replay. Ναι, ρε, μια. Εντάξει, έχουμε χάσει 10 καλάθια στην κανονική ροή αγώνα γιατί ο τηλεσκηνοθέτης μας έδειχνε 15 ανούσια replay της ίδιας φάσης. Ναι. Και στην κρίσιμη φάση, ενώ έχει προηγηθεί και το τρίποντο του Γκος που επίσης δεν έχουμε δει replay. Ναι. Έρχεται αυτή η φάση 33,9 δευτερόλεπτα που κρίνει τον τελικό και η κρατική τηλεόραση δεν μας δείχνει ποτέ το replay. Συγχαρητήρια στο σκηνοθέτη. Ούτε καν σε εκπομπές, ούτε καν σε μπράβο στο σκηνοθέτη, δηλαδή. Μπράβο σε όλους τους υπόλοιπους που είδαν ένα τελικό διαφήμιση και μπράβο και στο Λάζαρο
Η διαιτησία λέει πέρασε παρατήρητη. Μπράβο, Λάζαρε, συγχαρητήρια. Και σε σένα. Δεν θα σχολιάσω τον ενθουσιασμό του συναδέρφου και τι ωραίος τελικός είναι αυτός και τα παιδάκια. Ήταν ένας τελικός για μένα στο κομμάτι αυτό παροδία. Στο μυαλό μου δεν υπάρχει να γίνεται τελικός και να απαγορεύεται ο φύλαυλος να πάει να δει την ομάδα του. Μπράβο στα παιδάκια, το χάρηκαν. Ναι. Αντί και εγώ αν ήμουν 10 χρονών, 12 και έβλεπα ένα τελικό, θα χαιρόμουν. Δεν είναι το πρόβλημά μου οι μαθητές δημοτικών και γυμνασίων. Καλά, αυτό και τους μαθητές το ξέραμε. Το θέμα είναι στο το πόσο. Αλλά δεν λόγο μπορούν να μας περάσουν, αν το πιστεύουν οι ίδιοι, okay, ότι ήταν ο τελικός των τελικών και όχι, παιδιά. Υπάρχει και ένα κείμενο στο ΠΑΟΚ 24 από το πρωί που ουσιαστικά πιάνει φάση-φάση και δείχνει για ποιο λόγο η διαιτησία έπαιξε όντως ρόλο στο τελικό. Γιατί για πολλούς μπορεί να μην έπαιξε και να προσπαθούν να βγάλουν αυτό, αλλά έπαιξε. Αξίζει νομίζω να μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 να το διαβάσετε. Πραγματικά υπάρχει φάση-φάση και καταλαβαίνεις πόσο είχαν όντως ρόλο οι διαιτητές, κυρίως στο τέλος. Κοίταξε, αγάπη, εγώ το λέγα χθες το βράδυ και στο Γιώργο Παναγιωτίδη που ακόμα ήμουν λίγο έως πολύ τσατισμένος. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε το κύπελο. Μπορεί και να το έχανε. Αλλά ναι, δεν μπορούν για ακόμα μια φορά να στερούν από την ομάδα αυτή το δικαίωμα να το διεκδικήσει. Ναι. Δηλαδή, δεν υπήρχε φάουλ στα 33 δευτερόλεπτα, ήταν ο Παναγιώτης στην 2. Θα είχε ο ΠΑΟΚ την μπάλα και μια επίθεση ολόκληρη. Μπορεί να έχανε το καλάθι, οκ. Okay. Άσε με να πάω μέχρι εκεί. Έδειξε όμως ότι όντως μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι και το κύπελο. Γιατί σκέφτοσαι στο ξεκίνημα του αγώνα με τη μεγάλη διαφορά με τους 15-17 πόντους, πίστευες ότι όλα είναι καλά. Τότε τι, οι διαιτητές ήταν άλλοι, ας πούμε. Απλά σφύριζαν κανονικά. Θα μας τα πει καλύτερα και ο Νίκος που ήταν και στο γήπεδο, αλλά ξαναλέω. Άσε την ομάδα να διεκδικήσει αυτό που της αξίζει μέχρι το τέλος. Μην καθορίζει το τελικό εσύ. Δεν είμαι σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε το κύπελο αν δεν σφύριζε αυτή η απίθανη το φάουλ που είδε μόνο αυτή και δεν είδαμε replay, ξαναλέω, και μάλλον δεν θα δούμε ποτέ. Ναι. Είδα πάρα πολλές φάσεις στην Web TV της ΕΡΤ, αλλά δεν βγάζει άκρη. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει φάουλ, αλλά δώσ' μου το replay να κρίνω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπράβο λοιπόν στον εξάστερο, εφτάστερο, οχτάστερο. Για μένα είναι ένα και το αυτό με τον Ολυμπιακό. Καλά, στον δεν ξέρω πόσοι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι. Στον μπάσκετ μπορεί να είναι και χειρότερος πρωταθλητικός τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Το έλεγα και την Παρασκευή, αν θυμάσαι. Εγώ το παραμυθάκι του καλού Τράκη και του καλού Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του Παναθηναϊκού που μας κάνει περήφανος και τον Ολυμπιακό που δεν μας κάνει περήφανος, δεν το τρώω, παιδιά. Όσοι γουστάρετε Γιαννακόπουλο, με γεια σας, με χαρά σας, εγώ δεν το γουστάρω καθόλου. Έχουμε δει πάρα πολλά παιχνίδια, δεν είναι μόνο το χτεσινό, ακόμα και σε αδιάφορα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Όταν πήγαινε ο ΠΑΟΚ να πάρει μια νίκη ουσιαστικά γοήτρου, ναι, δεν θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Είναι τόσο κακομαθημένοι στο μπάσκετ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός που δεν διανοούνται να χάσουν έναν αγώνα από έναν ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια. Πάρα πολλά παιχνίδια και σε Παλατάκι και στο ΆΚΑ και στο ΣΕΦ στα κοντά, δεν πάω πολύ πίσω. Είναι οι δύο κακομαθημένοι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Η οικογένεια Γιαννακόπουλου και η οικογένεια Αγγελόπουλου. Να κάνετε ένα πρωτάθλημα οι δυο σας και ένα κύπελο οι δυο σας, να παίζετε 80 φορές το χρόνο μαζί. Ιδανικά χωρίς αστυνομία, ακόμα και χωρίς διαιτητές. Να σκοτώνεστε στο γήπεδο όπως κάνετε πάντα. Και στις κερκίδες και ανακοινώσεις και. Μετά να μην αναρωτιέστε γιατί το μπάσκετ έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Να μην πάμε και στην ΕΟΚ που είναι οι άνθρωποι ανίκανοι, δεν μπορούν να διοργανώσουν ένα τελικό με κόσμο. Τέλος πάντων, στο αγωνιστικό θα μπούμε και στην πορεία και με τον Νίκο μαζί. Νομίζω ότι είναι φοβερή η φωτογραφία του Μπάνε Πρέλβη στο τέλος που είχε πάρει αγκαλιά τον Ηλία Παπαθεοδόρου που ήταν δακρυσμένος. Και γενικά και ο Νίκος Σταυρόπουλος ήταν αρκετά συγκινημένος και όλοι. Και ο Τελής Βρουνατζίδης, όλοι στο τέλος ήταν πολύ φορτισμένοι. Και ήταν λογικό γιατί το μάτς είχε τεράστια ένταση, κυρίως στο τέλος. Και πραγματικά ο ΠΑΟΚ το άγγιξε το κύπελλο, αλλά δεν τα κατάφερε στο τέλος. Δεν τον άφησαν μάλλον περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι θα πούμε στην πορεία και με τον Νίκο για τα λίγο πιο αγωνιστικά. Υπάρχει και αγώνα σήμερα στο ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ να ξαναπώ. Θα πάμε μετά και στο ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο. Να πω ξανά ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά. Χάρηκα που διάβασα μηνύματα στο διαδίκτυο από φίλους του ΠΑΟΚ που ζητούσαν συγγνώμη από την ομάδα γιατί τόσα χρόνια τις γύρισαν την πλάτη. Και χθες πραγματικά τους ήρθαν αναμνήσεις προ-20 ετίας και παλαιότερα. Μακάρι όλοι αυτοί που εξέφρασαν δημόσια την επιθυμία τους να βρεθούν ξανά δίπλα στην ομάδα, να το κάνουν πράξη και να μην μείνουν μόνο στο Facebook και
στο Instagram και οπουδήποτε αλλού. Για μένα το μάτς με την ΑΕΚ στο Παλατάκι πρέπει να έχει το γήπεδο 8.500 κόσμου. Κοίτα, ναι. Αν έχει 3, 4, 5, για μένα είναι αποτυχία. Τώρα, με βάση και την εικόνα της ομάδας, γιατί πολλοί περίμεναν πολλά με λίγα πριν το τελικό. Εντάξει, το ξέρουμε ότι περισσότερο γι' αυτό έλεγα. Εντάξει, υπήρξε στο μυαλό μας και αυτό. Αλλά η ομάδα έδειξε για μια ακόμη φορά ότι δεν είναι αυτό που πιστεύουν ίσως οι περισσότεροι. Ότι όντως μπορεί να πετύχει πράγματα και να κάνει παραπάνω πράγματα από αυτά που περιμένει ο περισσότερος κόσμος. Για μένα δεν ήταν λίγο αυτό το χθεσινό. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι και πολλοί στέκονται στην εικόνα του ΠΑΟΚ περισσότερο. Αλλά για πολλούς που παρακολουθούν γενικά την ομάδα, νομίζω δεν ήταν και μεγάλη έκπληξη. Γιατί ήξεραν ότι αυτή η ομάδα έχει τις συγκεκριμένες δυνατότητες, ήξεραν ποιος είναι ο Γκος, ότι ακόμη και με ένεση που έκανε στο ημίχρονο μπορεί να παίξει κανονικά, ήξεραν ποιος είναι ο Χάτσερ, ήξεραν ποιος είναι ο Τζόουνς, γενικά ήξεραν ποια είναι η ομάδα. Νομίζω ότι όλοι έκαναν πραγματικά κατάθεση ψυχής κανονικά στο παρκέ. Και το χαρακτηριστικό νομίζω από το πόσο πολύ πιέστηκε ο Παναθηναϊκός ήταν ότι ο Καλάθης που έχει το θέμα στο πέλμα και θα μείνει εκτός τώρα, δεν μπορούσε να βγει. Δεν μπορούσε να το βγάλει επιτείνω. Ναι. Δηλαδή το μάτς το βγάλε με δυσκολία. Από εκεί με καταλαβαίνεις ότι. Γιατί αυτή υποτίθεται στον Παναθηναϊκό υπήρχε ένα πλάνο, αυτό που έλεγαν κιόλας, ότι θα έκανε μια συντήρηση περισσότερο ο Καλάθης στο μάτς. Όταν βλέπεις ότι δεν μπορεί να βγει, σημαίνει ότι κάνεις κάτι καλά κι εσύ. Εντάξει, διάφορα πράγματα φάνηκαν μέσα στο παιχνίδι. Το τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος και πραγματικά αυτό που λες ότι στο μάτς με την ΑΕΚ αυτή η ομάδα αξίζει και πρέπει να έχει τον κόσμο δίπλα της. Γιατί μπορεί να γίνει πραγματικά. Ναι, και για μένα ξαναλέω, δεν θα είναι επιτυχία να έχει το Παλατάκι 5.000. Εγώ περιμένω να έχει 8.500 κόσμου. Στις 5 Μαρτίου. 5 Μαρτίου. Στις 7.30. Σε 3 εβδομάδες. Εντάξει. Όσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν, γιατί υπάρχουν και αυτοί, να συνεισφέρουν μέσω της πλατφόρμας PAOK Live, ας είναι στο γήπεδο εκείνη τη μέρα. Και όχι ξαναλέω περισσότερο για οικονομικό, από οικονομικής άποψης. Πρέπει όλοι να ευχαριστήσουμε τα παιδιά αυτά. Ναι. Για την προσπάθεια που κάνουν, για τον αγώνα που κάνουν και κυρίως γιατί μπορούν να περάσουν στον επόμενο γύρο του Champions League. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ένα μάτσε αδιάφορο ή χαμένο και απλά να πάει ο κόσμος για να πάει. Είναι ένα μάτσο που ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει μια πολύ μεγάλη διαφορά, έχω την αίσθηση και τη βεβαιότητα, και να περάσει στους 8 του Champions League. Ο ΠΑΟΚ που την ΑΕΚ τελευταία 1,5 χρόνο νομίζω τελευταία 8 έχει... μάτσα έχει κερδίσει 7. Ναι, έχει χάσει το πρώτο γύρο που έλειπε η μισή ομάδα. Ναι, στο ΆΚΑ. Την έχει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ αγωνιστικά. Αυτό έχει δείξει. Δεν είναι κάτι που το βγάζουμε από το μυαλό μας ή το λέμε για να το πούμε. Έτσι είναι. Αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα. Οπότε προφανώς και είναι μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο μάτς το Παλατάκι, αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει νίκη και να πάρει και καλή διαφορά για να την έχει στο δεύτερο μάτς. Και προφανώς και είναι τεράστια ευκαιρία να περάσει στο Champions League. Αλλά θα δούμε αυτά στην πορεία. Θα μας τα πει και ο Νίκος. Υπήρξαν και άλλα σφυρίγματα εχθές. Ο Νίκος τα έχει σημειωμένα καλύτερα, ναι, ναι. Νομίζω. Όπως η σπουδή της Τσαρούχα, Παύλα Τσαρουχά, να τρέξει, μήπως είναι αντιαθλητικό του Χάτσερ. Ναι. Ξαναλέω. Μπράβο σε όλους αυτούς που σμπρώχνουν την Τζαρουχά. Και Τσαρούχα. Εκεί στο τρίποδο του Τζαμάλ Τζόουνς, στο τέλος, στο τέλος ναι. Που υπήρχε μια αγωνία να δουν το χρονόμετρο. Ναι, αγωνία και για την Τζαρουχά, βέβαια. Να δουν το χρονόμετρο. Είχε αγωνία η γυναίκα. Αν είναι εκπρόθεσμο και τι, πώς μπήκε, δηλαδή. Ήταν ξεκάθαρα. Είχε φύγει από τα χέρια του στο. Είχε και ένα μα φάνηκε ρόντα, εσύ με γυμνό μάτι, φάνηκε. Ναι, μια αγωνία να δουν αν μέτρησε ή όχι και αν είναι κανονικό, αντικανονικό. Εντάξει. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε με τον Νίκο στην πορεία. Θα μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο, γιατί ο Σταύρος είπαμε είναι στην Αθήνα. Να πούμε λίγο πώς περιμένουμε το σημερινό μάτς, τι σχήμα περιμένουμε από τον Λουτσέσκου. Προφανώς και είναι σημαντικό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός χθες πήρε το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Μια ανατροπή. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Μπόνσε και εκεί που έλεγε ότι. Λες. Δεν μπόρεσε. Η ΑΕΚ είναι για γέλια και για κλάματα. Ναι, δεν. Είναι κοινός για τα πανηγύρια. Καημένος ο Χιμένεθ εκεί έλεγε στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πρωταθλητές. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Χιμένεθ πραγματικά. Ναι, πραγματικά ο Χιμένεθ. Ούτε με Σάββα Θοδωρίδη, ούτε με Χιμένεθ. Τόσο πολύ σε αυτή την ατροπία ο Χιμένεθ. Πω, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω απλά σε αντίθεση με τον Σταύρο, θέλω στον ημιτελικό κυπέλου είτε τον Ολυμπιακό είτε την ΑΕΚ. Δεν θέλω τον Αστέρα Τρίπολης.
θέλω ή το Χιμένεθ ή το Μαρτίνς ξανά απέναντι. Ναι. Για να αποδείξει ο ΠΑΟΚ ακόμα μια φορά, να στείλει το μήνυμα και να ξεφτυλίσει όσους είναι απέναντί του, ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Όχι ότι χρειάζεται να το κάνει, αλλά δεν πειράζει εκεί, μέχρι να το κατανοήσουν. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μαζί μας είναι το Ρίτζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνη. Ακούστε, παιδιά, τι γίνεται. Υπάρχει σήμερα παράσταση στο Θέατρο Βεργίνα του Τάκη Ζαχαράτου και μετά υπάρχουν ακόμα τέσσερις. Δηλαδή Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, αυτή που μας έρχεται, Σάββατο 23. Τα εισιτήρια και για τις δύο παραστάσεις είναι ψιλοεξαντλημένα. Δεν ξέρω αν τώρα που μιλάμε έχουν εξαντληθεί. Κάντε μια προσπάθεια, θα σας πω και τους τρόπους. Πρώτη τελευταία παράσταση Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, λίγα εισιτήρια και αρκετά εισιτήρια Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου. Μπορεί να είναι και η τελευταία παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου στο Θέατρο Βεργίνα. Όσοι δεν έχετε πάει, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα. Και σας εγγυώμαι προσωπικά ότι θα περάσετε ένα τέλειο τρίωρο. Γιατί πραγματικά ο Τάκης Ζαχαράτος υδρώνει τη φανέλα και δεν σταματάει επί τρεις ώρες να δίνει ένα απίστευτο σόου. Εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-234-567 και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για να δείτε τον Τάκη Ζαχαράτο στο Θέατρο Βεργίνα. Αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να πάτε στο θέατρο, στο Ρίτζεσι Καζίνο, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίθεσης 171, στον πρώτο όροφο, σε 9 εντυπωσιακά γραφεία, πολύ εύκολα προσβάσιμα με πάρκινγκ εκεί γύρω. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο και το σημείο για να πάτε και να μιλήσετε με τους ανθρώπους στον Αναδομό, η οποία θα φροντίσει για την ανακαίνιση του μπάνιου σας και θα αναβαθμίσει τη ζωή σας. Προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσετε ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει, αν εμπιστευτείτε φυσικά τους ανθρώπους στον Αναδομό που είναι οι κατάλληλοι για να στα φτιάξουν όλα ακριβώς όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Αναδομό.ανακαίνιση.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαίνιση σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και στοίχημα.gr. Ναι. Ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Οι καλύτερες αποδόσεις, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πολλά ειδικά στοιχήματα, πάρα πολλές επιλογές και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλεϊ και τένις και πάρα πολλά στην στοίχημα.gr και όχι μόνο στοίχημα. Υπάρχει το online καζίνο. Το online καζίνο και υπάρχει και το σερί, το μεγάλο παιχνίδι της στοίχημαν, όπου μπορείτε να διεκδικήσετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Είτε έχετε κινητό iOS είτε κινητό Android, μπείτε στα store, κατεβάζετε την εφαρμογή και προβλέπετε αποτελέσματα αγώνων. Αυτό που θα κάνει το μεγαλύτερο σερί κερδίζει χιλιάδες ευρώ, όλα αυτά σε στοίχημα και όλα αυτά δωρεάν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε αμέσως στον Νίκο Μοσχοβίτη. Ήταν χθες τα δύο αωράκια. Δεν θα πω τρία κοράκια, γιατί θεωρώ ότι εκτός τη Τσαρούχα, Παύλα Τσαρουχά, οι άλλοι δύο είχαν αξιοπρεπή παρουσία και δεν διαμόρφωσαν το. Στέργιο, κράτα το θυμόσαι. Δεν μπορώ, αγάπη. Δεν μπορώ. Κράτα το θυμόσαι. Ναι, δει αυτή δεν μπορώ. Το με χαμόγελο, με χαμόγελο. Δεν μπορώ, όχι, ούτε χαμόγελο, ούτε κράτημα θυμού. Κάτσε να δούμε άμα μπορεί ο Νίκος. Τον έχουμε. Τον περιμένουμε τον Νίκο. Ρίξη χιαστού ο Λάζαρος, Στέργιο. Περαστικά στο Λάζαρο. Φάνηκε λίγο από χθες όταν κάτι σημαντικό. Τελικά ρίξη χιαστού. Οπότε του χρόνου Λάζαρος ξανά. Πού θα είναι δεν ξέρουμε. Αν θα είναι ακόμα στον Ολυμπιακό, βέβαια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα φανεί. Βασιλιάδες πρέπει να γίνουν αλλαγές στην ΚΕΔ. Σόπα. Όχι την ποδοσφαιρική. Α, την μπασκετική. Την μπασκετική, ναι, βέβαια. Αφού καλά, και κύριε, φωνάζουν οι Αγγελόπουλοι. Είναι. Κύριε Βασιλιάδη, φυσικά πρέπει να γίνουν αλλαγές. Πω, όπως τέτοιος να ξέρει, την έξαλλος. Δεν είναι σε καλή κατάσταση σήμερα. Μην τυχόν και είναι στεναχωρημένοι οι Αγγελόπουλοι. Δώσε, να γίνουν αλλαγές στην ΚΕΔ. Δώσε. Πες. Συνέχισε. Τόσα χρόνια όταν σφάζονται όλες οι υπόλοιπες ομάδες, είναι όλα μέλη γάλα στο μπάσκετ. Τώρα που έχει αγανακτήσει ο Ολυμπιακός, εν μέρη και με το δίκιο του, εν μέρη, πρέπει να γίνουν αλλαγές στην ΚΕΔ. Να λοιπόν που ο υφυπουργός ασχολείται και με το μπάσκετ ενεργά. Στεργιό, άμα έχεις χρόνο και τα παρακολουθείς, έχεις και άποψη για όλα. Βλέπεις πώς είναι. Άμεσες αντιδράσεις, 5-6 μέρες μετά. Σκέψου, να μην ήταν άδεμσης, φίλε. Στο μήνα θα είχαμε αντίδραση. Προφανώς έχει ξεπεράσει το σοκ ο υφυπουργός από πέρσι. Κάτι για το ΒΑΡ. Η υφυπουργέ, το ΒΑΡ, αυτό το ΒΑΡ. Έχει καιρό να πει κάτι. Το ΒΑΡ, υφυπουργέ. Κάτι, πες κάτι. Ας τα υπόλοιπα. Του χρόνου. Κάνω πρόβλεψη του χρόνου. Το ΒΑΡ. Ναι. Με αυτά που βλέπουμε στη Super League και φέτος.
ως διαμαγείας εις βάρος του ΠΑΟΚ τα περισσότερα. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Αυτό που βγαίνουν πολύ τώρα. Με αφορμή, ας πούμε, ένα λάθος που έγινε πάλι χθες στο. Ποιο ήταν, Φιωρεντίνα. Τζένοα ήτανε. Με ποιον έπεσε η Φιωρεντίνα. Ας πούμε, έγινε ένα λάθος χθες. Νομίζω ότι πάλι. Ναι. Και να λέει. Άρα αυτό σημαίνει ότι το ΒΑΡ δεν θα δώσει τη λύση στη Super League. Μα δεν είπαμε ότι θα δώσει τη λύση. Αλλά κάπως θα βελτιώσουν τα πράγματα. Θα βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτό λέμε. Δεν είπαμε ότι θα έρθει το ΒΑΡ ονοκατέβατο και θα γίνουν όλα κανονικά στην Ελλάδα τέλεια. Αλλά τώρα να υποστηρίζει ότι δεν θα βοηθήσει καθόλου και ότι θα χειροτερέψει κιόλας την κατάσταση. Ρε φίλε, είναι αδιανόητο. Δεν έχει νόημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Πραγματικά. Για ποιο λόγο με τέτοια αγωνία να υποστηρίζει ότι δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Την απάντηση την ξέρεις, αγαπητή. Γιατί ρε, ρητορικό είναι το ερώτημα. Μα κανένας δεν μπορεί, εννοείται, να βασιστεί 100% σε αυτό. Αλλά δεν μπορείς να το απαξιώνεις εντελώς και να λες ότι δεν θα βοηθήσει καθόλου και θα είναι και χειρότερα. Τέλος πάντων, δεν τον έχουμε τον Νίκο. Τον περιμένουμε. Μας βολεύει αυτή η κατάσταση. Να σφυρίζουν οι αρετόπουλοι, οι κομίνιδες, οι ποντίκηδες. Παλαιότερα οι καλογερόπουλοι, οι παπάδες. Παπάς, οι Μίτσχοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη λίστα. Ναι. Οι Δημητρόπουλοι, μια χαρά είναι. Οι επόπτες στο Καραϊσκάκι ως επιτοπλίστων να σηκώνουν τη σημαία κατά το δοκούν, χρόνια τώρα. Εσύ δώρησε ο Κομίνης κάνει ό,τι κάνει και ψηφίζεται από τους ποδοσφαιριστές την κορυφαία τριάδα. Πάλι καλά που δεν πήρε και το βραβείο του κορυφαίου. Να γκρεμίζουν τον Ζαμπά στο Ηράκλειο, να μην δίνουν ούτε καν φάουλ, να βάζει γκολ ακόμα τα κυρώνουν. Παιδιά, εντάξει, με το πάσο. Έλα, Νίκο, Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Νίκο, σε τι κατάσταση είσαι εσύ? Γιατί ο Στέργιος εδώ είναι δύσκολο σήμερα. Αλλά τον συνάδελφο τον ακούω και από νωρίς. Είναι πολύ, πολύ νευρικός, ρε φίλε. Ναι, ναι. Φαντάζομαι, διάβασες ή άκουσες ότι είπε ο υφυπουργός να γίνουν αλλαγές στην ΚΕΔ. Επειδή κλαίνε. Μπασκετ. Ναι, κλαίνε τώρα οι Αγγελόπουλοι να γίνουν αλλαγές. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Μακάρι να γίνουν, ρε φίλε, ειλικρινά. Με αφορμή αυτό. Μακάρι να γίνουν, θα πω εγώ. Μακάρι. Ναι, ό,τι και να γίνει, η τσαρούχα τσαρουχά μπορεί να πάει και για πρόεδρο τη ΚΕΔ. Τέτοιο φιντάνι που την έχουν βρει. Καταρχάς έχει γίνει ήδη διεθνής. Μην ξεχνάμε, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Είναι ήδη διεθνής. Τίποτα, ρε. Δεν έχει στηρίξει ακόμα σε Champions League, ας πούμε, αλλά εντάξει, όσον ούπο θα στηρίξει. Ναι. Ευρωλίγα και μετά NBA, η κυρία τσαρουχά τσαρούχα. Όχι, Ευρωλίγα στη δεδομένη χρονική περίοδο δεν μπορεί να πάει γιατί είναι σε κόντρα με την νεόμενη που στηρίζουν εκεί. Όταν ναι. Υπάρχουν τέτοια ταλέντα, Νίκο, είναι κρίμα να τα στερείται η Ευρωλίγα. Σωστά. Θα βρουν τον τρόπο. Σωστά. Είπες και πράγμα Βασιλιάδης, δεν το ξέρα. Ναι, πριν τώρα. Με δηλώσεις που έκανε, νομίζω, κάτι να σου πω αμέσως, στο News 24-7, το ραδιόφωνο. Ναι. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Έπρεπε να φύγει λοιπόν μια ομάδα δηλαδή και να μην τελειώσει το παιχνίδι σε ημιτελικό και θέλουν να γίνουμε διεθνώς ρεζίλοι, για να αποφασίσουμε, να πούμε, όχι να αποφασίσουμε, ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην κέμπη του μπάσκετ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, η οικογένεια Αγγελόπουλου να έχει παράπονα και να είναι έξαλλη. Πρέπει να έχουμε ευχαριστημένους για να κόπουν και οι Αγγελόπουλους. Με αφορμή αυτό, μακάρι να γίνουν αλλαγές. Εγώ δεν ξέρω θα γίνουν, αλλά λέμε. Okay, ναι. Μακάρι. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στα. Η πασχετική κέρδη πάγεται στην ΕΟΚ. Δηλαδή πρέπει να γίνουν αλλαγές και εκεί. Τέλος πάντων. Okay. Πάμε λίγο στα δικά μας, εντάξει. Εντάξει, τα λέγαμε στο πρώτο μισάωρο για τα replay που δεν είδαμε ποτέ. Το θεωρώ πολύ χειρότερο, Νίκο, από τα σφυρίγματα της τσαρούχα. Ναι. Πραγματικά, ναι. Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, που να μπορεί να λέει στο ραδιόφωνο, αλλά τη φάση που έκρινε το παιχνίδι να μην την έχουμε δει ποτέ και να έχουμε χάσει σε κανονική ροή αγώνα τουλάχιστον 10 καλάθια, γιατί ο σκηνοθέτης μας έδινε 10 replay στο κάθε lay-up, πραγματικά για μένα είναι αδιανόητο. Συμφωνώ. Επειδή και εγώ στο δεύτερο γράφημα το βράδυ είχα λίγο εικόνα από τη τηλεοπτική μετάδοση, προσπαθώντας λίγο να δω τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί με γυμνό μάτι, δηλαδή αν κάποιος πάρει τα στατιστικά και το δει, θα δει. ΠΑΟΚ 17 βολές, Παναθηναϊκός 17 βολές. Λέω εντάξει, καλά είμαστε. Θα δει φάουλ. ΠΑΟΚ 20 φάουλ, Παναθηναϊκός 19. Εντάξει, το καρπούζι στη μέση. Ναι. Ωραία. Κάτσε ψάξει να δει το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει. Το δεύτερο ημίχρονο που το παιχνίδι πεζόταν, όχι στο πρώτο Παναθηναϊκό, ήταν πάνω 19 πόντους και τελείωσε στις 10 και θα καταλάβεις πολλά. Και σε επέκταση αυτού του πράγματος είναι αυτό που λες και εσύ με τη φάση στις δύο βολές του Παπαπέτρου από το φάουλ που φυσικά το είδε η τσαρούχα εννοείται. Καλά, η τσαρούχα δεν το είδε. Στο οποίο είναι ο Τέπιτς και ένας ακόμα πρέπει να είναι εκεί μπλεγμένος, Μαργαρίτης, θα δεν θυμάμαι.
Αλλά το φάουλ χρειάζεται στον Τέπιτς, ο οποίος Τέπιτς, έχοντας πάρει σωστή θέση, έχει σταθεί σε κατακόρυφο το κορμί του, έχει σηκώσει τα χέρια του ευθεία πάνω, δεν είναι να πεις ότι έχει κατεβάσει τα χέρια του για να πεις ότι υπάρχει υποψία φάουλ, αλλά επειδή δεν μπήκε το καλάθι, έδωσε ο Παναθηναϊκός να πάρει δύο πόντους. Πήρε δύο πόντους. Ναι, γιατί αγχώθηκε η Τσαρούχα. Ναι. Αγχώθηκε, ναι. Άρχισε να αγχώνεται το τρίποντο του Τζόνς βασικά. Από εκεί άρχισε το άγχος. Ναι. Και το τρίποντο του Γκος που κάνει το 70-67. Τη παγώνει το αίμα, φαντάζομαι. Το τρίποντο του Γκος που κάνει το 70-67, το οποίο υπάρχει φάουλ, έτσι. Ναι. Δηλαδή έχει πέσει πάνω του ο Κιλπάτρικ. Ούτε εκεί είχαμε replay. Προφανώς δεν είχαμε replay ούτε σε κάθε προσπάθεια του Χάτσερ να περάσει το τρίποντο και να κάνει ότι πλησιάζει στο καλάθι. Όχι να φτάσει στο καλάθι. Το να φτάσει στο καλάθι ήταν δεδομένο ότι δεν μπορούσε να το κάνει. Εγώ λέω να κάνει ότι φτάνει στο καλάθι. Εντάξει, Νίκο, το έργο φάνηκε από το ξεκίνημα της θέατης περίοδου όταν φορτώνει το ΠΑΟΚ γρήγορα με τρία φάουλ. Ακριβώς. Και είναι στο όριο και ξέρει ο Παναθηναϊκός από το πεντάλεπτο και μετά θα σουτάρει βολές. Και ο Παναθηναϊκός παίζοντας σκυλίσια άμυνα πάνω από τα όρια της κανονικότητας, έχει ένα φάουλ στα πρώτα 6 λεπτά, 7 λεπτά. Έχει ένα φάουλ στα πρώτα 7 λεπτά. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει 10 βολές τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ έχει 2. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει ζώνη. Για κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει και πολύ καλά τι εννοούμε ζώνη. Στη ζώνη δεν μαρκάρεις παίχτη, μαρκάρεις χώρο. Δηλαδή δεν είναι πιεστική άμυνα. Είναι άμυνα στην οποία ουσιαστικά αφήνεις το σουτ. Δηλαδή ο ένας παίζει πιεστική άμυνα και έχει ένα φάουλ. Ο άλλος παίζει άμυνα χώρου και έχει 5 μέσα σε 3 λεπτά. Ναι, αλλά ο Λάζαρος ήταν ενθουσιασμένος με τη διαιτησία. Πέρασε λέει παρατήρητη. Τα παιδάκια σίγουρα. Τα παιδάκια. Δηλαδή τέτοιο τελικό ορόσημο θα ξαναδούμε μετά από 10 χρόνια. Προφανώς κοίταξε ο Λάζαρος και όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι. Ναι. Γιατί ο Λάζαρος δεν είναι 80 χρονών. Όχι, ο Λάζαρος είναι 40. Ναι. Ωραία. Ο Παπαλουκάς είναι 40. Ο Διαμαντίδης είναι 40. Ο Σπανούλης σε λίγα χρόνια γι' αυτό θα είναι εκεί όταν τελειώσει. Όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι προφανώς, οι οποίοι έχουν παίξει σε τρομερό επίπεδο, έχουν φέρει τρομερές επιτυχίες σε εθνικό και διασυλλογικό επίπεδο, έτσι, βλέποντας αυτό το μπάσκετ χαίρονται. Δηλαδή ο Λάζαρος χθες σε αυτό το γήπεδο, και το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, δεν μου χθες κάποιος συγκεκριμένος, έτσι, χάρηκε με αυτό που είδε. Χάρηκε. Δεν θεωρεί ότι χρειάζεται κάτι να αλλάξει. Όχι, ρε, τι να αλλάξει. Το είπε 5-6 φορές. Πάρα πολύ ωραία ήταν όλα χθες. Πάρα πολύ ωραία. Φαβορεί με outsider, καθαρό παιχνίδι. Στο τέλος το outsider, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πήρε και 5 σφυρίγματα. Εντάξει, έχασε, δεν έγινε και κάτι. Ναι, εντάξει. Ωραία. Το γήπεδο έγινε με παιδικές φωνούλες. Κάτι πάρα πολύ ευχάριστο πραγματικά. Όχι, ευχάριστο είναι, εντάξει, αλλά. Ναι, φυσικά και ευχάριστο. Δεν είναι τελικός μπάσκετ. Θα ήταν ευχάριστο αν εκτός από τις παιδικές φωνούλες που μπορούσε στο γήπεδο να έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο πλέγμα, ούτως ώστε να υπάρχει κόσμος κανονικός στο γήπεδο. Ναι. Πού να τρέχει τώρα εσύ, Νίκο. Γιατί και εγώ τώρα εδώ που περπατάω εδώ στο Ηράκλειο τώρα, μπορεί να πάρει σε μηχανάκι να με πάρει και να με κόψει τα πόδια. Βέβαια. Να μην περπατάω, τι να κάνω. Να κλειστώ σε ένα σπίτι. Πού να τρέχει εσύ, Νίκο, τώρα η ΕΟΚ και η αστυνομία να κάνουν πλάνο. Τα παιδάκια, εντάξει, στα δύο ωράκια μια χαρά. Βεβαίως. Εκεί να το καθιερώσετε. Πολύ ωραία, βεβαίως. Φυσικά. Και χθες νομίζω ότι κάποια φορά στον αγάπη ανακοινώθηκε ότι και του χρόνου θα γίνει και ο τελικός. Α, ναι. Πάλι το ίδιο δηλαδή. Πρώτη εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Το ακούτε. Αποκλειστικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ πήγε μετά που έχει γνώσει τελικό. Τι πιο ευχάριστο να παίζει μπροστά σε παιδάκια εκεί από δημοτικά σχολεία. Υπέροχο. Πραγματικά πολύ ευχάριστο. Που περίμενε τόσος κόσμος, ας πούμε, να το ζήσει αυτό 20 χρόνια. Που έκανε. Που κάνανε κερκίδα ο Σίτης. Έτσι. Κάποιοι άλλοι. Έτσι, ο κύριος Σάββας, τέλος πάντων, χορηγεί παύλα άνθρωποι δίπλα στην ομάδα. Λέει τώρα, εντάξει, σε παρακαλώ. Ναι. Σε παρακαλώ, δηλαδή, οκ. Okay. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε λίγο στο θετικό μπορούμε κομμάτι. Μπορούμε να μείνουμε σε πολλά πράγματα ναι, που το παιχνίδι. Ας αφήσουμε τα αρνητικά και πραγματικά ακόμα. Και δεν, ναι, δεν έχω ηρεμήσει, πραγματικά. Ναι, σε καταλαβαίνω. Αλλά έλεγα με την αγάπη πριν, δεν ξέρω, μας άκουγες, ότι το μεγαλύτερο κέρδος για μένα είναι ότι πολλοί αισθάνθηκαν άσχημα που γύρισαν την πλάτη στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Και αν υπάρχει αυτό το συνέστημα, νομίζω ότι σημαίνει κάτι. Είναι κάτι καλό για τη συνέχεια. Είναι κάτι καλό για τη συνέχεια αν όντως συμβαίνει αυτό. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ δεν νομίζω ότι... χθες απλά ασχολήθηκαν περισσότερο λόγω τελικού. Έτσι, επειδή ήταν ξεκάθαρα, εντάξει, ξεκάθαρα, ναι, βέβαια. Εγώ επιμένω, το λέμε εδώ, το γράφουμε και στο ΠΑΟΚ 24, η ομάδα αυτή παίζει πάνω από τα όρια της συνεχώς. Συνεχώς παίζει πάνω από τα όρια της. Χθες αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπαίνει γκαζωμένος στο γήπεδο, μια ομάδα άλλου επίπεδου, η οποία ναι μεν μπορεί να μην είναι η ομάδα που έπαιρνε αέρα της Ευρωλίγκας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στην Ελλάδα η απόσταση έτσι από τις άλλες ομάδες είναι πολύ μεγάλη.
Εντάξει, πλην του Ολυμπιακού. Είναι Νίκο και τυχερός, δηλαδή. Μόνο που δεν έβαλε καλάθι ο Ντέβιτ Τεργάκος. Ναι, οκ. Okay. Ξεκινάς λοιπόν όμως εσύ ένα παιχνίδι στο οποίο ξέρεις ότι ο άλλος είναι καλύτερος. Και ο καλύτερος ξεκινάει και σε έχει 19 πόντους από κάτω σου. Από πάνω, είναι από πάνω σου. Ναι. 19 πόντους. Οπότε δηλαδή το φυσιολογικό σε αυτή την περίπτωση είναι οι 19 να γίνουν 25, οι 25 να γίνουν 30 και το παιχνίδι να είναι ένα χαλαρό ματς. Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν το παρατάει. Σιγά σιγά αρχίζει, γιατί στο ξεκίνημα άφησε πάρα πολύ χώρο ελεύθερο στο καλάθι. Και όταν λέω χώρο δεν εννοώ για να πάρει ο καλάθι στο σουτ. Εννοώ για να δημιουργήσει. Ο καλάθις δεν είχε, επειδή είναι ένας παίχτης τρομερό επίπεδο, έτσι. Όταν του δίνεις αυτό το πράγμα, όταν του δίνεις την άνεση να τριπλάρει, να σηκώσει το κεφάλι του, να δείτε το χώρο που είναι οι συμπαίκτες του και όλα αυτά, θα σε σκοτώσει, όπως και το έκανε. Έτσι. Σε συνδυασμό λοιπόν και με τον Λάγκφορντ, ο οποίος δεν ξέρω, βλέπει ασπρόμαυρα φέτος και κάτι παθαίνει, είναι τα δύο καλύτερα παιχνίδια φέτος είναι με τον ΠΑΟΚ. Ίσως έχει κάνει δύο καλά παιχνίδια φέτος και είναι με τον ΠΑΟΚ, το ένα στο Παλατάκι, το άλλο χθες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ξέφυγε. Σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ με τον Χάτσερ στην επίθεση, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε κολλήσει και επιθετικά στο πρώτο μέρος. Ο Χάτσερ λίγο τον ξεκόλλησε και σιγά σιγά λίγο ροκάνησε τη διαφορά. Με τεράστια συμβολή του Γκάρετ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και ο Γκάρετ μεγάλο μάτς και στο κομμάτι του να τελειώσει τις φάσεις του κοντά στο καλάθι από χαμένες φάσεις, χαμένα rebound, ναι. Από rebound δικά του δηλαδή, και στο κομμάτι του ξύλου στη ρακέτα, στην αντίπαλη άμυνα. Ναι. Δηλαδή στο ξεκίνημα ο Γκίτς έκανε πάρτι, έτσι, και μετά με τον Γκάρετ η κατάσταση ηρέμησε. Λοιπόν, και στο δεύτερο ημίχρονο το plan B βγήκε μπροστά, έτσι, που ήταν η άμυνα ζώνη. Και λέω plan B γιατί δεν μπορεί να ήταν κάτι που βγήκε κατά τύχη, γιατί αν ήταν κατά τύχη ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε ζώνη 2 λεπτά 3 και θα ξαναγυρνούσε μαντουμάν. Ναι, ασφαλώς και όχι, ναι, βέβαια. Ήταν ξεκάθαρο ένα δεύτερο πλάνο, στη λογική ότι αν δεν βγει το πρώτο. Όντως λοιπόν το plan B αρχίζει και λειτουργεί, γιατί ο Παναθηναϊκός, okay, ναι με ξεκίνησε καλά στο πρώτο μέρος, αλλά δεν είναι ομάδα η οποία επιθετικά μπορεί να σε σκοτώσει. Δεν είναι ομάδα που έχει τους τρομερούς σουτέρ, έτσι. Και αυτό κάποια στιγμή στο παιχνίδι θα βγαίνει. Βγήκε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ο Παναθηναϊκός αγχώθηκε λίγο με τη ζώνη η οποία είναι άμυνα περίεργη. Δηλαδή αν δεν σου βγουν κάποιες φάσεις στην αρχή, επειδή ξέρεις όταν παίρνεις την μπάλα και αντίπαλος κάθεται πίσω, πόσες φορές μπερδεύεσαι. Ναι. Δηλαδή λες να σουτάρω τώρα, να πάω μέσα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπήκε σε μια τέτοια διαδικασία. Ο Καλάθης έχασε τους χώρους αυτούς που δημιουργεί στο πρώτο μέρος, οπότε ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά με την άμυνα του και με κάποια μεγάλα σουτ που άρχισε να βάζει, γιατί μπήκαν μεγάλα σουτ στο δεύτερο μέρος, έτσι, και από τον Jones και από τον Χάτσερ και από τον Γκος, πέρασε και μπροστά. Και εκεί μετά έγινε αυτό το οποίο λέμε, που είπαμε στο ξεκίνημα. Εκεί τα κριτήρια άλλαξαν εντελώς, γιατί όντως στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα η διαιτησία ήταν σωστή, τον δύο, γιατί σε όλο το κομμάτι του αγώνα η μία τα έβλεπε όλα πράσινα, σε όλο το κομμάτι του αγώνα, ναι, δεν είναι ναι, μόνο η φάση ναι, Πέτρου, ναι, ναι. Είναι σε όλο το κομμάτι του αγώνα, είναι φάση στο πρώτο ημίχρονο, τις οποίες δεν τις βλέπει, έτσι. Είναι η τρομερή φάση που πετιέται από την άλλη πλευρά του γηπέδου για να πάει στο καρακατσίνο. Ναι, ότι ήταν αντιαθλητικό του Χάτσερ και πρέπει να πάει να το δει στο instant replay. Το βλέπει στο instant replay και ο Καρακατσούνης και το δίνει αντιαθλητικό. Υπάρχει μια φάση, ένα κάρφωμα του Γκί στο πρώτο μέρος. Καλάθι και φάουλ. Η Τσαρούχα είναι η διαιτητής η οποία κάθεται στο κέντρο. Και σφυρίζει το καλάθι και φάουλ από το κέντρο. Έτσι. Μιλάω για τους δύο διαιτητές που ήταν στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα αυτή που έπρεπε. Και φυσικά σε αυτό το περίοδο θα αλλάξαν όλα τα κριτήρια. Ο Παναθηναϊκός είχε πέμπνε 3 πόντους πίσω, πήρε 8 βολές, 6 βολές μάλλον συγγνώμη, και πέρασε μπροστά. Βρήκε 6 εύκολους πόντους. Μπράβο το που τις έβαλε, έτσι, γιατί το ότι πάσεις πολλές σημαίνει τις φάσεις κιόλας. Έτσι, τις έβαλε όλες, πέρασε μπροστά. Και για μένα νομίζω ότι μετά το 73-77 και όταν καλά στο Παπαπέτρου, η επιλογή του Κώστα ήταν πολύ βιαστική. Και λέω ήταν πολύ βιαστική γιατί είχε 34 δευτερόλεπτα μετά από τις 2 βολές του Παπαπέτρου. Ναι, ναι. Στο μείον 4. Δεν είχε 12 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα για να πεις ότι θέλω ένα τρίποντο οπωσδήποτε να μειώσω για να κάνω φάουλ και να προσπαθήσω να ξαναμπω. Έτσι. Είχε χρόνο το παιχνίδι ακόμα. Δεν του βγήκε. Οκ. Okay. Δεν του βγήκε η βιαστική επιλογή. Δεν το έβαλε εκείνο το σουτ για να πάει στον ένα πόντο και τελείωσε εκεί το παιχνίδι. Ο Γκος Νίκο που έπαιξε πάλι με θέμα, έτσι. Ναι, ο Γκος σε κάποια φάση στο τέλος του ημιχρόνου, περίπου ένα λεπτό με το τέλος, ξάπλωσε μπρούμητα στο πάγκο, όταν πήγε στον πάγκο. Και στα αποδυτήρια του έγινε διπλή ένεση ουσιαστικά. Mm. Ο Γκος, 36 χρονών, Αμερικανός, μάλλον στο τελευταίο του σεζόν την αγωνιστική, έπαιξε σε 4 μέρες μέσα, 2 φορές με ένεση. Και δεν φάνηκε κιόλας. Δεν φάνηκε σε μεγάλο βαθμό. Ναι, οκ. Δεν πούμε και για τον Γκος. Να μην πούμε και για τον Γκος στην τέταρτη περίοδο που επίσης ο Παπαπέτρου χτυπούσε το ψαχνό
όποτε μπορούσε μακριά από την μπάλα, κοντά στην μπάλα, όταν την είχε την μπάλα, όταν έφυγε για να πάρει κανένα σκριν, έτσι. Ναι. Μπορεί να τιμωρήθηκε μία φορά ή δύο. Ψέματα, ο Κιλπάτης πήρε ένα δύο φάουλ, ναι, στη δεύτερη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός Νίκο σούταρε 10 βολές μετά το τρίποντο του Γκος. 10 βολές, 10 και οι εύστοχες. Και οι 10 εύστοχες. Εγώ θα ξαναπώ ότι δεν έχω στο μυαλό μου ότι ο Πάουκ έχασε το κύπελλο λόγω διαιτησίας. Αλλά άσε με να τον διεκδικήσω μέχρι το τέλος. Μα να σου πω λίγο κάτι. Άσε να πάρει το rebound το Πάουκ. Σε αυτή τη φάση του Παπαπέτρου, ωραία, μπορεί να έπαιρνε ο Πάουκ το rebound και να έχανε ένα σου. Εύκολα, να ναι. Έβανε την μπάλα. Ναι. Να έβαζε άσε καλά. Με ρε φίλε εκεί, άσε με το κάνω. Άσε σε βάσου μία φορά. Ακριβώς. Αλλά είπαμε, δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να χάνουν κύπελο απέναντι σε ΠΑΟΚ, Άρη, Πανιόνιο, οποιαδήποτε άλλο. Ο Ολυμπιακός ενίοτε γίνεται. Ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται με τίποτα. Ναι, είναι ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τίτλο για 24η σερή σεζόν. Δηλαδή αυτή η ομάδα μία χρονιά δεν έκανε μία κακή σεζόν να χάσει. Όχι, ένα τίτλο. Όχι. Μία χρονιά, ρε φίλε, δεν τη βγήκε η χρονιά. Τι να κάνουμε, έκανε κακές επιλογές. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Κάθε χρόνο εδώ και 24 χρόνια, το σεζόν 95-96, κατακτάει τουλάχιστον ένα τίτλο. Ναι. Τι να πω. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Και ειδικά τώρα που παίζουν και μόνο τους μπάλα εντελώς, σε όλα τα επίπεδα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει διάφορα θέματα, έχουν διάφορα θέματα οι διοκτήτες του, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Τίποτα. Δεν ξέρω. Θαλωνίζουν, θα ανεβάζει ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο τα δικά του. Θα ενθουσιάζονται πάρα πολύ και εδώ στην πόλη μας πάρα πολύ. Οκ, και η ζωή θα συνεχίζεται. Τέλος πάντων, η ομάδα τώρα τι έχει μπροστά της, αρκεί ακόμα το μάτς με την ΑΕΚ. Εντάξει, η ομάδα τώρα σκορπάει. Από νωρίς το πρωί. Μίλες τέτοιες λέξεις γιατί. Σκορπάει. Κοίταξε, τώρα, δεν έχει αγωνιστική τώρα υποχρέωση. Λάθος ρήμα, ναι. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση είναι 2 Μαρτίου με το χολαργό. Α, ναι. Έχει δύο ομάδες, γεμάτες είναι. Ναι, γιατί έχει παράθυρα των εθνικών ομάδων τώρα την ερχόμενη εβδομάδα. Εκεί θα είναι ο Κόνιαρης, ο Χρυσικόπουλος, ο Μαργαρίτης στην εθνική ομάδα, ο Τέπης στην εθνική Σερβίας, ο Γκάρετ στην εθνική... Ρουάντα, Ντάς ή όχι. Δεν παίζει εκεί. Ρουάντα. Από τη Ρουάντα είναι ο Γκάρετ. Μπερδεύομαι λίγο με τον Γκάρετ και τον Τζέφερσον, γιατί και ο Τζέφερσον σε μια... Νομίζω κεντρική Αφρική λέγεται τον Τζέφερσον. Είναι και αυτός να φύγει. Ναι. Και αυτοί οι δύο δηλαδή. Να πάνε σε εθνικές ομάδες. Οπότε μιλάμε για 6 διεθνείς. Οι άλλοι Αμερικανοί, ο Χάτσερ έφυγε από νωρίς Αθήνα για να φύγει Αμερική, ο Γκος το ίδιο. Νομίζω και ο Τζόνς νομίζω γύρισε στη Θεσσαλονίκη και από εκεί θα φύγει για να πάει στην Αμερική. Οπότε η μοναδική που γύρισε στη Θεσσαλονίκη για να είναι εδώ είναι ο Ζάρας, ο Τσόχλας, ο Σχίδας έμεινε και αυτός εδώ θα μείνει στο Ρέθνο μέχρι Τετάρτη. Οπότε προπόνηση ξανά από Δευτέρα στον Πακόκι σήμερα, ενώ σε μια εβδομάδα. Ναι. Και νομίζω ότι εντάξει κιόλας. Επειδή από το ξεκίνημα του 2019 οι απαιτήσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες, με πάρα πολλά παιχνίδια και με παιχνίδια κιόλας που υπήρχε και πίεση νίκης, οι περισσότεροι έχουν μεγάλη ανάγκη από ξεκούραση. Έτσι. Ναι. Και για μένα να σου πω την αλήθεια, και ο Μαργαρίτης αυτά τα δύο μάτια με την εθνική ομάδα, εντάξει, να μην παίξει δεν έγινε κάτι. Γιατί και αυτός έχει βαρεθεί αρκετά και εντάξει δεν είναι 27 χρονών. Ναι, είχε και τα θέματα του. Ναι, ακριβώς. Τώρα τι να σου πω, αν τη Δευτέρα θα γυρίσουν όλοι πίσω. Δεν το ξέρω. Θα γυρίσουν. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου πια. Είναι το μάτς με την ΑΕΚ που νομίζω κρατάει την ομάδα με ένα μεγάλο στόχο. Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η Ευρώπη και ήταν μόνο τα play-off τα ελληνικά, νομίζω σιγά σιγά θα ήταν δύσκολο να κρατηθεί η ομάδα σε τόσο υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και συνοχής. Αλλά το μάτς με την ΑΕΚ έχω την εντύπωση ότι είναι πρόκληση για όλα τα παιδιά. Όχι απλά για να αγωνιστούν, για να περάσουν στους 8 του Champions League. Ναι. Και εγώ νομίζω ότι η χθεσινή εικόνα της ομάδας, το τελικό αποτέλεσμα, τους περισσότερους τους πείσμωσε. Παρά τους στεναχώρησε ή τους παίρνει από κάτω. Ναι. Γιατί, εντάξει, το ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν έχει παιδάκια. Έχει παίχτες, οι περισσότεροι είναι πολύ έμπειροι. Οκ, μπορεί να μην είναι πολύ έμπειροι από τελικούς, ναι, από τόσο μεγάλα παιχνίδια, αλλά έχουν την εμπειρία για να διαχειριστούν καταστάσεις. Οπότε λοιπόν ο επόμενος μεγάλος στόχος που είναι αυτά τα παιχνίδια που λέμε τώρα με την ΑΕΚ, εγώ νομίζω ότι εφόσον διατηρηθεί η ομάδα στο ίδιο επίπεδο που είναι τώρα, θα έχει και εκεί πολύ μεγάλο κίνητρο και θα είναι πολύ πολύ ανταγωνιστική. Ναι. Πάλι όντας το outsider. Πάλι περιμένοντας ότι αν πάλι πάει να περάσει, θα ζοριστεί λίγο παραπάνω για άλλους λόγους. Ναι. Και στην επόμενη. Θα καθίσει Ηράκλειο μέχρι την άλλη Δευτέρα και εσύ. Εκμεταλλευόμενος το ρεπό της ομάδας ή όχι, γυρνάς.
Όχι, όχι, γυρνάω σήμερα. Εντάξει, Νίκο, σε περιμένουμε, φίλε. Σε περιμένουμε πίσω. Φίλο από Θεόν, τον Γκάρετ, στο Facebook του ΠΑΟΚ 24 από ό,τι βλέπω. Λέει και για το replay που δεν έδειξαν ποτέ. Ναι, το είπαμε και αυτό. Λέει και για τα λάθη και για όσα υπόθηκαν στην ΕΡΤ. Ναι, ό,τι γίνανε κάποια λαθάκια είπαν στην ΕΡΤ. Εντάξει, μωρέ. Δεν έγινε και τίποτα. Όλα καλά. Ευχαριστούμε, Νίκο. Απορώ, πρωτού κλείσω. Ναι. Επειδή από τον επιτελικό δεν έχω πλήρη εικόνα τον πρώτο. Τι λεγόταν για τους διαιτητές στον πρώτο επιτελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Εκεί που. Ναι, ούτε εγώ έχω. Διακόπη το παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν. Ωραία. Καλή επιστροφή να έχεις. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Νίκας Μοσχοβίτης ήταν αυτός. Νομίζω σχολιάσαμε τα πάντα γύρω από τον τελικό και στο αγωνιστικό και στο αξιαγωνιστικό και όσα έγιναν εκεί. Θα πάμε στο διάλειμμα. Τώρα έχει μια μεγάλη διακοπή μπροστά της. Θα πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε με ποδόσφαιρο και να μιλήσουμε και με τον Σταύρο. Με Σταύρο, ναι. Αν όλα πάνε καλά. Μαζί μας ήταν η Αναδομό, η οποία βρίσκεται Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο. Σε νέα γραφεία, πολύ εύκολα προσβάσιμα, είναι ευκαιρία να πάτε από εκεί, να δείτε τους ανθρώπους να δωμώ από κοντά και μαζί να εκπονήσετε το πλάνο που θέλετε για τον χώρο σας. Η Αναδομό προσφέρει, προτείνει να τοποθετήσετε πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει, αν εμπιστευτείτε τους κατάλληλους ανθρώπους. Αναδομό.ανακαίνεις.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Μαζί μας είναι το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Υπάρχει σήμερα παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου στο Θέατρο Βεργίνα. Στις 9 παρατέταρτο θα ξεκινήσει στο Θέατρο Βεργίνα. Υπάρχουν εισιτήρια, αν και λίγα, οπότε κάντε τα κουμάντα σας αν θέλετε να πάτε σήμερα στο Θέατρο Βεργίνα. Ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 210-723-4567 και στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Είναι η πρώτη από τις 5 τελευταίες παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου στο Θέατρο Βεργίνα. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα υπάρξει νέα παράταση. Αλλά όσοι δεν έχετε πάει να απολαύσετε τον Τάκη Ζαχαρά, το κάντε το και πραγματικά θα περάσετε ένα τέλειο τρίωρο. Μαζί μας είναι και η Στίχημαν. Ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24, η Στίχημαν, μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Πολλά ειδικά στοιχήματα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, σε όλα τα αθλήματα. 4 στα 5 το Σαββατοκύριακο. Εγώ είχα καλό Σάββατο. Για ένα γκολ. Ναι. Η πεντάδα που έδωσα στη Φόρτσα. Ένα γκολ της Bristol City, χάλασε αυτή η πεντάδα με απόδοση 20. Δεν πειράζει, Στέργιο. Πιάσαμε κομπότη, πιάσαμε... Φίλε, όχι, το Σάββατο ήταν καλή μέρα, χθες όμως τα χάσαμε όλα. Δεν ξέρω γιατί. Η μάχη συνεχίζεται. Αυτό. Συνεχίζεται η μάχη. Είναι. Εβδομάδα Champions League, ναι. Έχει αγώνες ξανά, έχει και Europa League την Πέμπτη, έχει και Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, οπότε οι αγώνες είναι πολύ όλες τις ημέρες. Σήμερα έχει και σε όλη την Ευρώπη αγώνες ακόμα, έχει και τον ΠΑΟΚ. Εύκολη πρόσβαση, κινητό, tablet, υπολογιστή. Γρήγορα, με ασφάλεια και μεγάλες αποδόσεις σε στοίχημα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον ποδοσφαιρικό πλέον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 1:10. Θα πάμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που σήμερα έχει τον 21ο τελικό της φετινής σεζόν. Καλά τα λες. Θα πάει ο ΠΑΟΚ με λύσα. Θα πάει με τρομερή διάθεση να πάρει ένα ακόμα διπλό. Να συνεχίσει με νίκη, να ξαναπάει στο συν 9. Να και να προετοιμαστεί για το επόμενο παιχνίδι. Στέργιο, στην κανονικότητα να επιστρέψουμε. Απλά πράγματα, ξαναλέω, δεν είναι τόσο εύκολο το σημερινό παιχνίδι, αν ο ΠΑΟΚ δεν παρουσιαστεί όπως πρέπει. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Σταύρος που είναι στην πρωτεύουσα, στην Ηλιόλουστη πρωτεύουσα, στην Μουντή. Σταύρο, τι γίνεται? Στην Ηλιόλουστη, βέβαια. Όπου πάω, στην Ηλιόλουστη. Μπράβο, αυτό, ρε Σταύρος, σε ακολουθεί ο καλός καιρός. Η αγάπη χθες μας ρώτησε. Δεν ακούγεσαι. Κάτσε λίγο. Χρήστο, δεν ακούγεται καλά. Πού, όπου σε γλεντάει η αγάπη. Δεν σε ακούμε, Σταύρο, δεν σε ακούμε. Σε γλεντάει και κόλμη φορτούνη. Δεν σε ακούω, δεν σε ακούω, δεν σε ακούω. Δεν περνάει ο ήχος, δεν ξέρω. Η αγάπη. Κάποια... Άμα τελειώσει η μέρα, κράζει. Λοιπόν, άλλοι έχουν πάνω τους το μαύρο σύννεφο, ο Σταύρος έχει τον ήλιο. Ας πάμε στα σημαντικά. Έχεις να πεις κάτι για τον μπάσκετ, μια σφίνα, γιατί φαντάζομαι. Εντάξει, δεν το πάλεψε η ομάδα, στις λεπτομέρειες το έχασε, εντάξει, αυτή η Κοντή ξέρει να μας την κάνει, άμα άρεσε την ευκαιρία, η κομπλεξικιά αυτή. Τώρα από εκεί και πέρα, και το φάουλ του Παπαπέτρου ήταν όλο το παιχνίδι. Ναι. Θα πήγαινε στο σουτ, δεν έδωσε αυτή την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Μπράβο στα παιδιά για τη μάχη που δώσανε, κρίμα που δεν ήθελε τρόπο. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι και να λέμε, έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι μάλιστα,
θα μπορούσε να πάει πολύ ανάποδα, βρήκαν την ψυχραιμία τα παιδιά, γύρισαν το παιχνίδι, γύρισαν 17-18 πόντους διαφορά και πήγαν και στους συντρία, δηλαδή κάλυψαν 21 πόντους. Κάτι που λέει πάρα πολλά, ναι, απέναντι σε μια ομάδα όπως τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι έτσι όπως ήταν ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπέρβαση, στις λεπτομέρειες το χάσε, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τα παιδιά και τον προπονητή για την προσπάθεια που έκανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, έτσι. Ναι. Ωραία. Πάμε λίγο στα... Πώς θα προηγηθεί αυτή η ομάδα είναι ένα θέμα. Ναι, μεγάλο κιόλας. Αλλά εντάξει. Ωραία. Πάμε στα τυποδοσία. Πάμε στα σημερινά, ναι. Εντάξει, παιχνίδι στα μέτρα του ΠΑΟΚ, που αν είναι σοβαρός και μπει και παίξει θα κερδίσει. Ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση είναι όταν η ομάδα δεν μπαίνει σοβαρά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Απόλλωνας είναι πεσμένος, αλλά θα παλεύει τα παιχνίδια. Είναι μια ομάδα δηλαδή αδιάφορη στα παιχνίδια της. Παίζει ανοιχτά γενικά. Ναι. Προσπαθεί να ετοιμάσει ουσιαστικά την επόμενη σεζόν. Σαν ομάδα Football League. Δεν έχει άγχος, δεν έχει να χάσει κάτι. Δεν θα κατηγορήσει κανείς κανένα να χάσει ο Απόλλωνας με τον ΠΑΟΚ. Και είναι και αυτό που είπες, Σταύρο, ότι δεν έχει σκορπίσει ακόμα η ομάδα και απλά περιμένει. Το παλεύουν όσο μπορούν. Παλεύουν, είναι και είναι ομάδα ακόμα. Με τη νέα σμήνη και γενικά είναι κανονική. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι πολλά επίπεδα πάνω. Αν είναι σοβαρός, δεν νομίζω να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Σταύρο, σε επίπεδο ενδεκάδας δοκιμών. Νομίζω να δούμε όλη η ενδεκάδα. Ναι. Να τον χαιρετήσουμε λίγο και ένα φίλο, ο οποίος έχει χάσει πάρα πολλά κιλά. Ζωντανή, δεν είναι από την πείνα. Δεν είναι από την πείνα. Αν δεν γράψει εδώ, θα δείσουμε. Έχουμε μια συνάντηση στο δρόμο. Απλά πράγματα. Φεύγει ο προπονητής μας, τι έγινε, Δημήτρη. Παρετήθηκε. Τι πάει. Ναι. Νομίζω ότι θα δούμε κανονική ενδεκάδα με τους γνωστούς τέσσερις πίσω. Νομίζω ότι ο Ολιβέιρα θα δίνει στο Μαουρίτσι. Ναι. Μπίσες Βαρ. Μπίσες Βαρ με... Λιμνιό Ζαμπά. Λιμνιό Ζαμπά ήταν η δοκιμή χθες, θα δούμε αν θα ισχύσει αυτό. Ναι, και αυτό στην κορυφή. Ναι. Κανονική ενδεκάδα εννοείται. Ο Ολυμπιακός μείωσε προς τη στιγμή μετά την νίκη του χθες στους 6. Άρα ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να έχει κάποια απώλεια. Να κόψει την αέρα. Για τα ψέματα είναι μια κατάσταση η οποία τώρα δεν διαχειριστεί από εδώ και πέρα. 10 παιχνίδια δεν λίγα. Εντάξει, και δεν πρέπει να δώσει δικαίωμα σε κανένα να πιστέψει έτσι. Ότι θα απολέσει την ασφάλεια που δίνει η νέα πόλη σύν την ισοβαθμία 10. Είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων ο ΠΑΟΚ πρέπει να το διαχειριστεί. Δεν είναι απλό, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να λειτουργεί έτσι ώστε να τα κάνει όλα απλά και να τα φέρνει όλα προς το μέρος του. Η διαχείριση που έχει στα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν είναι αυτή που πρέπει να έχει. Δεν είναι δηλαδή σε καμία των περιπτώσεων μια ομάδα η οποία δίνει δικαιώματα. Δεν έχασε τον έλεγχο ποτέ στη σεζόν. Και γιατί να το κάνει τώρα άλλωστε. Νομίζω δηλαδή ότι η ομάδα έχει τον τρόπο να διαχειρίζεται τα παιχνίδια σοφά. Να παίζει όσο χρειάζεται, ακριβώς, να έχει ένα χειρισμό ουσιαστικό. Και δεν τη θυμόμαστε να έχει τουπέ σε κανένα παιχνίδι. Αν εξαιρέσει νομίζω ένα στην Παναχαϊκή, με περισσότερο εκεί μέτρησε το γεγονός ότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν χάλια και ακολουθούσε πολύ κομβικό παιχνίδι με την Τρίπολη. Έτσι, ναι, έτσι. Άρα εκεί ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε λίγο, όχι αδιάφορος, αλλά... Το πίστεψε ότι μπορεί να το καθαρίσει πιο εύκολα, ίσως. Εντάξει. Το έπισε να το υποτίμησε κάπως. Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι υποτίμησε λίγο την Παναχαϊκή. Ναι, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι. Το έλεγες και εσύ, Σταύρο, αν το μάτι ήταν νοκάουτ, θα βλέπαμε άλλον ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι, υπήρχε ναι, και η ασφάλεια του Πανελληνικού. Ναι. Όπως και να ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούσε να το πάρει Παναχαϊκή 4 γκολ. Ναι. Εκεί θα πήγαινε το μάτι, εντάξει, οκ. Okay, στο Πανελληνικό τελείωσε η μπουγάδα. Και ήταν αυτό το μάτι με την Τρίπολη που είπες, που νομίζω ήταν ίσως το πιο κομβικό της σεζόν. Το πιο κομβικό της σεζόν. Γιατί ήταν το πρώτο που ο ΠΑΟΚ έπαιζε χωρίς τον Μπρίγιοβιτς. Και έπρεπε να πιστέψει ο οργανισμός ότι η απώλεια αυτή θα κοστίσει. Ναι. Εντάξει, τώρα, σήμερα, μετά την μια εβδομάδα, διαβολοβδομάδα με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ είχε την ηρεμία να ξεκουραστεί και νομίζω ότι πλέον θα το ευχαριστείτε και η ομάδα περισσότερο το παιχνίδι. Αυτή είναι η αίσθησή μου και ελπίζουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Γενικά,
ο καιρός είναι καλός, δεν έχουμε δηλαδή βροχές και τα λοιπά που θα μπορούσαν να δυσκολεύσουν την προσπάθεια των παικτών. Θα έχει υπάρχει αστροφό γήπεδο, καλός αγωνιστικός χώρος είναι σχετικά στη Ριζούπολη. Υπάρχει και μια ομάδα η οποία... Να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι δεν θα έχει κόσμο πάω. Νομίζω ότι γίνεται προσπάθεια σίγουρα από τα παιδιά που συναντάνε να πάνε στο γήπεδο. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα η Ριζούπολη είναι σε ένα σημείο που θέλει προσοχή. Είναι κοντά στη Φιλαδέλφεια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μπορεί να κρύβει κάποιους κινδύνους αυτή η ιστορία. Σταύρος, σε εξέπληξε θετικά ο Σάχοφ στη μίμηση που έκανε στο Λουτσέσκου. Στο χθεσινό βίντεο με το χέρι που έκανε ένα παράσταση την οδηγία του Λουτσέσκου να μην σηκώνεται το χέρι στα φάουλ γιατί μπορεί να σφυρίξει πέναλτι. Α, δεν ξέρω. Δεν το είδα. Να κάτσε να το δεις. Δες λίγο και Βιερίνια με σκουφί και καμπαρτίνα όπως Λουτσέσκου. Είναι αυτό που έλεγε Σταύρο ότι το κλίμα είναι στην ομάδα καλά και το απολαμβάνουν και έχουν φτιάξει μια ομάδα, μια παρέα, εντάξει. Υπάρχουν όλοι. Ναι, υπάρχουν όλοι και αυτό είναι ξεκάθαρο. Χθες ειδικά όσα ετοίμασε ο Πάο και τον Λουτσέσκου ήταν πολύ ωραία. Είχε πάρα πολλά βίντεο και από συνεργάτες του και από παίκτες. Είχε κάνει και ο Στέργιος ένα ωραίο θέμα με διάφορες ευχές. Ανθρώπων που τον έχουν ζήσει. Το διαβάσαμε. Μπράβο για την πρωτοβουλία, Στέργιο. Να είσαι καλά, Σταύρο, ευχαριστώ. Έχω κάτι ιδέες ώρες-ώρες πολύ καλές. Ναι, όντως. Όντως, ναι. Να παίρνετε τις πρωτοβουλίες, παιδιά, γενικότερα. Να γίνονται θεματάκια στο site μας. Εντάξει. Γίνεται δουλειά, Σταύρο, γίνεται δουλειά. Ναι, γίνεται δουλειά. Την ώρα, αν δεν παίζετε το live, γίνεται δουλειά, όντως. Κουμαρόσκυλα. Την αγάπη, Σταύρο, έτσι που την έκανες. Με ένα κινητό στο χέρι, με δυστύχημα είναι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εσύ ευθύνεσαι γι' αυτό. Εσύ ευθύνεσαι γι' αυτό. Ο άνθρωπος που πληρώθηκε με, πώς τη λέγανε, New Sense. New Sense. Την έχω ξεχάσει εγώ και τη θυμάται αυτός, δηλαδή. Νομίζω, Σταύρο, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε πριν το παιχνίδι. Δηλαδή, για τον Απόλλωνα, εντάξει, okay, είπαμε ότι δεν έχει ακόμα διαλυθεί. Το παλεύουν όσο μπορούν. Ο Πάοκ είναι ο Πάοκ, ξέρουμε εδώ και 1,5 χρόνο. Δηλαδή κάτι άλλο δεν ξέρω αν μας διέφυγε το σημερινό παιχνίδι. Όχι, δεν νομίζω ότι. Κάθε άλλη αναφορά νομίζω εντάξει, είναι λίγο υπερβολική για το πού θα κριθεί κτλ. Απλά ο Πάοκ πρέπει να παρουσιαστεί για μένα. Πού θα κριθεί. Ο Πάοκ, κατέβησαν Πάοκ. Αυτό, ναι, απλά πράγματα. Να την ελληνική επιστήμη. Ωραία, Σταύρο. Θα σας ακούσουμε. Περισσότερα στο Λίμπερο. Στις 7. Καλή συνέχεια. Απόλαυση τον ήλιο που έφερε στην Αθήνα και θα τα πούμε το απόγευμα. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Τον ήλιο που έφερε στην Αθήνα, Στέργιο. Βέβαια. Μάλιστα. Τον ακολουθεί το Σταύρο, ο καλός ο καιρός. Πρώτη εδώ, μόνο εδώ. Αυτό έχω να προσθέσω, Στέργιο. Ναι. Πήραμε λίγο μια εικόνα για το σημερινό. Νομίζω εντάξει, η ομάδα είναι καλά. Φάνηκε και από τις επιλογές της αποστολής. Βλέπεις πλέον παίκτες να μένουν εκτός που ενδεχομένως σε άλλες περιπτώσεις δεν θα έμεναν. Είναι όλοι διαθέσιμοι πλέον. Καντουρί είναι μέσα που είχε το θέμα και τις τελευταίες ημέρες δεν είχε καταφέρει να προπονηθεί κανονικά στις περισσότερες προπονήσεις. Ο Κάνιας μπήκε αλλά τελικά δεν είναι στην αποστολή. Προφανώς είναι ανέτοιμος ακόμα. Θέλει σίγουρα αυτή την εβδομάδα ίσως αν προπονηθεί με τον Άρη να είναι και στην αποστολή ενδεχομένως. Τώρα που είπες Κάνιας, ήθελα να σημειώσω λίγο μισό λεπτό ότι είναι το λιγότερο άκομψο, να μην πω καμιά άλλη λέξη, για συναδέρφους ή συναδέρφους με εισαγωγικά να γράφουν πράγματα χωρίς να έχουν την παραμικρή ενημέρωση. Δηλαδή, ο Σάχοφ είναι πολύ καλός τελευταίο δίμηνο, αναμφισβήτητα. Ο Κάνιας είναι εκτός γιατί είναι τραυματίας, τώρα προσπαθεί να επανέλθει. Άρα, σύμφωνα με τη λογική, γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε κάποιο δείγμα, θα μείνει ο Σάχοφ. Άρα ας βγάλουμε τον Κάνιας στον τάκο, ναι. Τελείωσε ο Κάνιας, φεύγει ο Κάνιας. Παιδιά, μπορείτε να κάνετε και άλλα θέματα για να γεμίζετε τις ιστοσελίδες και τις εφημερίδες σας. Την ώρα του μεταξύ που ο Λουτσέσκου πρώτος από όλους βγάζει προς τα έξω με κάθε τρόπο και ξεκάθαρα κιόλας ότι μέχρι τον Μάιο τον ενδιαφέρει να είναι τον γκρουπ όπως είναι τώρα, ενωμένο, να μην κάνει κανένας δεύτερη και τρίτη σκέψη. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Πρόσεξε, η λεπτή γραμμή ποια είναι. Αν κάποιος έχει ενημέρωση. Για μένα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα φυσικά να βάλει την ενημέρωση, okay. Αλλά χωρίς ενημέρωση, χωρίς να υπάρχουν δείγματα, απλά πάμε με τη λογική και γράφουμε ό,τι βλακεία μας κατέβει,
Γιατί από βλακίες, άμα τα συγκεντρώσω. Ναι. Εντάξει, προχθές κάπου έπεσε το μάτι μου, ψάχνοντας μια φωτογραφία, ότι δημοσίευμα του περασμένου Δεκεμβρίου, ότι ωραία έχει φύγει από την ομάδα σίγουρα. Ναι. Έχει φύγει ωραία, ψάχνει ομάδα, ωραία είναι ακόμα εδώ. Καταρχάς, ρε φίλε, πώς γίνεται να έχεις ενημέρωση για κάτι που δεν έχει πάρθει ακόμα απόφαση ορισμού. Είναι η λεγόμενη δημοσιογραφία κίνο, η Τζόκερ. Όχι, ρε, γράφουμε κάτι. Δεν έχω τι να γράψω και κάνω αυτό το θέμα. Ωραία. Αλλά σου λέω, δεν υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση γι' αυτό ακόμα. Απλώς είναι τυχερή όλη αυτή η αγάπη, γιατί στη χώρα μας και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό και σε αθλητικό, ο κόσμος δεν θυμάται ποιος έγραψε τι. Ναι. Σε άλλες χώρες θα τους είχαν διαπομπεύσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Με τις άπειρες βλακίες και ανακρίβειες που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτό. Η αποστολή του Απόλλωνα Σμύρνης, Χουάντερσον, Αστρά, Κύριας, Βαφέας, Κοντοές, Στάθης, Ναδάλες, Οριουέλα, Ρώσης, Γκίνος, Γαρουφαλιάς, Ντερούρσο, Αγρόδημος, Ντεφεντερίκο, Μπεντιντνέλη, Ακώστα, Ελ Χέλβε, ωραίο όνομα για μεξικάνικη σειρά. Ναι. Το πρωτοπαλίκαρο του Σκομπάρ, ο Ελ Χέλβε. Ναζλίδης και Βάρκας. Αυτή είναι η αποστολή του Απόλλωνα Σμύρνης, με τον Μπάμπη Τενέ πλέον στο τιμόνι. Δύσκολα τα πράγματα. Έχουν ωραία βαθμολογία στο site του Απόλλωνα Σμύρνης. Τι έχουν? Συνολική βαθμολογία Α Εθνικής. Όλα αυτά τα χρόνια. και είναι ο Απόλλωνας στην ένατη θέση. Τι γίνεται, ρε, εσύ, τώρα το είδα. Και εγώ πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος στη συνολική βαθμολογία αστέρια από ό,τι βλέπω. Ναι. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Δεν του ενδιαφέρει του ανθρώπου αυτού. Του ενδιαφέρει να μην βάλουν την βαθμολογία που είναι ο Απόλλων τελευταίο. Πολύ ωραία, φίλε. Να δώσουμε μια ιδέα και στην ΑΕΚ. Μπράβο, ρε παιδιά. Να δώσουμε μια ιδέα στην ΑΕΚ. Κοίταξε, λίγο να παλέψει. Η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθο. Η ΑΕΚ δεν έχει αλλάξει τη βαθμολογία, θεωρείς, ή ακόμα επιμένουμε στη. Λοιπόν. Θα πάμε αρχικά στη Super League, γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ πόσο βαθμούς έχει η ΑΕΚ κάθε φορά. Λοιπόν, η ΑΕΚ έχει 40 βαθμούς. Εντάξει, όχι, ρε. Στο επίσημο site της ομάδας, η ΑΕΚ έχει 43. Α, 43 έχει. Όταν τα έλεγε αυτά ο Λουτσέσκου, ότι έχουμε παραπάνω βαθμούς, ήταν ο γραφικός και ο κουμπλεξικός. Τώρα που τα βάζει η ΑΕΚ είναι η διαφορετική που είναι η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πόσο έχει? Ο Ολυμπιακός έχει 48. Σωστή είναι, εντάξει. Ναι, παιδιά, διορθώστε λίγο τη βαθμολογία στο site της ΑΕΚ. Ναι. Να μην σας λέμε γραφικούς. Γιατί πέρσι ξαναλέω τον Λουτσέσκο γραφικό τον ανεβάζατε, γραφικό τον κατεβάζατε. Καλά, τι πέρσι, ακόμα φέτος το λένε. Ναι. Κάθε φορά που κάνει μια δήλωση. Δεν θέλω να σας σοκάρω, αλλά η ΑΕΚ έχει 40 βαθμούς, παιδιά. Όχι 43. Ναι. Εκτός αν και αυτό μπαίνει στο πλαίσιο ότι είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Μάλλον αυτό είναι. Άμα θες να είσαι διαφορετικός, κάνω αυτό που έκανα από όλο ένα μπίζερ, φίλε. Πού το έχεις ξαναδεί αυτό το πράγμα, να έχει συνολική βαθμολογία. Συνολική βαθμολογία. Πού το έχεις ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι διαφορετικός. Ένα το είναι ο Απόλλων. Δεν ξέρω αν ποιος μπορεί πέφτει να βγει και στην Ευρώπη. Ποιος πέφτει? Πέφτει ο Πιερικός και η Παναχαϊκή. Ωραία, εντάξει. Η μεγαλύτερη ομάδα υπαρχιακή της Βόρειας Ελλάδας, ο Πασεραϊκός, είναι οριακά πάνω από τη ζώνη. Στη 14η θέση. Ωραία, Πασεραϊκά. Αλλά ο Απόλλωνας Σμύρνης δεν κινδυνεύει. Ναι. Κοίταξε, αν παίζαμε στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, ναι, που έχουν η συνολική βαθμολογία τελευταία τριετία, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτω από τον και αυτή. Ο Απόλλων δεν θα πέφτε. Είναι τίμιο αυτό πάντως. Είναι ωραίο, ρε. Ωραίο, ωραίο. Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, εδώ όντως κάνεις κάτι διαφορετικό. Βάζεις το δικό σου. Δεν συμφωνείς με κανέναν. Συνολική άλλο βαθμολογία Α Εθνικής. Για εμένα έμεινα Super League. Λοιπόν, έτσι. Αυτά και για τον Αστέριο. Για τον Απόλλωνα Σμύρνης, παλαιότερα Απόλλων Αθηνών. Ο Χάμσικ τι Κίνα. Ο Χάμσικ Κίνα στην Νταλιάν Γιφάνγκ. Καλή τι πέλη να κάνει κι αυτό, έτσι. Welcome to Νταλιάν. Μάρε Χάμτσικ. Πήγαινε και εσύ εκεί να δούμε τι θα καταλάβει. Ο καημένος ο πρίγκιπας στη Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να σκοράρει, τον έχουν στήσει όλοι στη γωνία και έξαλλος ο κόσμος και γιατί δεν μπορεί να σκοράρει. Και... το μόνο που δεν έχουμε ακούσει είναι ότι αποφάσισε ο Σεΐχη Στάδε. Ναι, ναι. Ξέχασα το όνομά του. Εκείνες τις μέρες που είχα μάθει, ναι, το βιογραφικό, ναι, του και όλα. Ότι δεν τον πληρώνει γιατί δεν έχει βάλει γκολ. Μα στείλατε άλλο. Συμβαίνουν αυτά στη Σαουδική. Δεν μα στείλατε τον κανονικό τον πρίγκιπας, μα στείλατε άλλο, δεν ξέρω τι γίνεται. Κρατήσατε τον καλό και μας δώσατε τον Βρίγιοβιτς. Δεν μπορεί, ρε. Κανονικά. Προχθές έπαιξε 90 λεπτό. Πρώτη φορά ως βασικός. Δεν. Τίποτα. Και ο ίδιος στον εξή κάτι μηνύματα ανεβάζει και θέλαμε τη νίκη, αλλά δεν τα καταφέραμε. Βρε καημένη κι εσύ, δηλαδή. Κοίταξε. Άμα δεν σε θέλει. Το ξεκίνημα είναι άσχημο. Συνεχίζει η άλλη η Τιχάρ να παλεύει για την παραμονή. Εντάξει, Αστέρια, όταν χρειαστεί, για οικονομικούς και αγωνιστικούς και πολιτικούς λόγους θα σωθεί.
Αν χρειαστεί. Πέφτουν τρεις στη Σαουδική Αραβία, στην λεγόμενη Pro League. Ναι. Γιατί έχει και Division 1, Division 2. Η άλλη Τιχάτ που είναι? Πέφτουν τρεις λοιπόν, η άλλη Τιχάτ είναι πρώτη-τελευταία. Πρέπει να γίνει κάτι. 15 βαθμούς έχει η άλλη Τιχάτ. 16 έχει η Al Fayha που και αυτή πέφτει, ναι, όπως είναι τώρα. 18 έχει η Al Batin, η οποία θα παίξει μπαράζ με τον τέταρτο της Β' κατηγορίας. Πρέπει κάτι να γίνει. Άρα είναι, είναι στο μείον 3 από τον μπαράζ. Πρέπει. Και είναι στο μείον 7 η Al Ittihad από την απευθείας παραμονή. Όχι, πρέπει κάτι να γίνει. Νομίζω ότι δεν θα φτάσει την Al Hazm. Αυτή είναι με 22 βαθμούς. Ξεκάθαρα θα πάει η Al Ittihad να παίξει μπαράζ παραμονής. Τα κέντρα αποφάσεων στην Σαουδική Αραβία πρέπει λίγο να λειτουργήσουν. Άντε ζω, απολεμά την Al Ittihad. Αντανακλαστικά, γιατί. Μας πολεμάνε, ρε. Μας πολεμάνε. Ομάδας, δεν μπορεί να πέσει η ομάδα για πολλούς λόγους και κυρίως πολιτικούς. Και ο Πρίγκιπας πρέπει λίγο να βάλει κανένα γκολ, γιατί δεν τον βλέπω καλά εκεί. Δηλαδή είναι τρίτη η Al Shabab και είναι δεύτερη από το τέλος η Al Ittihad, το καμάρι αυτό δεν της. Δεν το βλέπουμε καθόλου καλά εκεί. Περνάει δύσκολες στιγμές και χωρίς πλάκα. Πραγματικά, δηλαδή, αν κάτσεις λίγο να δεις, να μπει στο Instagram του Πρίγκιπας. Έχει άπειρα μηνύματα από κόσμο. Το λέγαμε αγάπη από τις πρώτες μέρες. Δεν είναι λίγο... παράδεισος η Σαουδική Αραβία. Είναι σε πολύ. Λίγο να κλειδώσει το μηνύμα το πρίγκιπας, να ξέρεις. Να βλέπω από κάτω που δεν μπορείς να σχολιάσεις. Δεν έχουν υπομονή γενικότερα στη Σαουδική Αραβία. Το καταλάβαμε και το καταλάβαμε. Και οι οπαδοί δεν έχουν ιδιαίτερη παιδεία. Ναι. Και οι σεΐχηδες δεν είναι οι καλοκάγαθοι άνθρωποι που μοιράζουν χρήματα. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλές ιστορίες με παίκτες που πήγαν μεταβαίων και κλάδων και συμβόλαια απίστευτα και δεν τους πληρώνανε. Βρίσκοντας σε φοβερές δικαιολογίες οι σεΐχηδες. Δηλαδή, άμα δεν τους κάνεις τη δουλειά, θα βρουν τρόπο να μην σε πληρώσουν. Δεν έχεις βάλει γκολ. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στον Πρίγκιπας στη συνέχεια. Δεν τα λέμε όλα αυτά. Εγώ θα το ξαναπώ για να μην παρεξηγηθώ. Δεν τα λέμε για να μειώσουμε τον Πρίγκιπας. Για μένα είναι ίσως ο κορυφαίος striker που φόρεσε ποτέ τη φανέλα του κεφάλου. Αυτό είναι γεγονός. Και τεράστια η συμβολή του και στη διαφαινόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τεράστια. Όταν λέμε τεράστια, τεράστια. Αλλά πραγματικά τώρα αυτό το ξεκίνημα που έχει κάνει εκεί είναι πολύ κακό και έχει το ενδιαφέρον του όσα λέγονται δεξιά-αριστερά. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του Πρίγκιπας, αλλά θεωρώ ότι όσο περνάνε οι μέρες, ίσως μετάνιωσε. Ναι. Για καθαρά αγωνιστικούς λόγους, όχι ότι μετάνιωσε που θα πάρει ένα σκασμό χρήματα. Εντάξει. Θα το δούμε. Αλλά ενδεχομένως να τα περίμενε αλλιώς τα πράγματα στην Σαουδική Αραβία. Τέλος λοιπόν, πάντων. Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με μια συνέντευξη. Ναι, έχουμε μια συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει. Ωραία. Μαζί μας είναι τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Αλλά στα Alter Ego βρίσκεται επιλογές από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει στα καταστήματα. Μαζί μας είναι και τα Naxus. Ο ΠΑΟ και τα στελέχη του θα φορούν για όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus και εσείς βρίσκετε όλη την αντρική συλλογή στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο. Κατάστημα υπάρχει, θυμίζουμε, και στο Λευθέρω Βενιζέλο. Μαζί μας είναι το Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Για όσους θέλετε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά ή σεμινάρια ακόμα στην πληροφορική. Επαγγελματίες μπαρίστα λοιπόν με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, γίνεται επαγγελματίες bartender, κάντε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες στα Data Labs, ένας κλάδος που εντάξει και στην πόλη μας και γενικά στην Ελλάδα έχει άνθηση και δεν είναι απλή υπόθεση το να φτιάχνεις καφέ. Εντάξει, κάποτε μπορεί να το θεωρήσουμε με αγάπη απλή υπόθεση, το 80 και το 90, τελικά είναι επιστήμη ολόκληρη. Στα Data Labs, στα σεμινάρια, πραγματικά δίνονται τα εφόδια για όσους θέλουν να γίνουν επαγγελματίες μπαρίστα ή επαγγελματίες bartender. Εθνικής Αμήνης 14α 2310 22 29 62 και datalabs.edu.gr. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, μπείτε και στο ΠΑΟ 24 να διαβάσετε το μήνυμα του φίλου Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Έχει σφαγωθεί, ρε φίλε. Αν έχετε τους φίλους, να τους κάνει τους εχθρούς. Δεν λέω, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μεγάλη επιτυχία του ΠΑΟ, το ΠΑΟ με μικρά φυσικά. Περίμενα να πω στο ΠΑΟ 24 να διαβάσουν. Να φτάσει τελικό και να το παλέψει, αλλά μέχρι το σημείο να διαβάζει site και εφημερίδες και να νομίζει ότι πήρε το κύπελο και εμείς χάσαμε. Υπάρχει μεγάλη, πάρα πολλά αλφα διαφορά. Μπράβο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που κοσμεί το ελληνικό μπάσκετ με το ήθος του κατά καιρούς. Λοιπόν, αυτά, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μία συνέντευξη. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο θεωρητικά, τέταρτο ουσιαστικά.
Θα καλησπερίσουμε αρχικά τον άνθρωπο που πρόσθεσε ακόμα ένα κύπελο στη συλλογή του. Εγώ θα έλεγα τον Πολυνίκη Ρεπόρτερ. Τον Πολυνίκη Ρεπόρτερ. Ραφαήλ Γκαϊδατζής, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε. Ράφα, τι καλύτερο να πούμε για σένα, ρε φίλε. Δηλαδή, σε αποθεώνουμε συνέχεια. Εννοείται, έγινε η αρχή, νομίζω, με το κύπελο με τις γυναίκες στο Χάντερ. Και είχαμε και τις πάλις, βέβαια, τα δύο τα προηγούμενα, για να μην τα ξεχνάμε. Τα δύο τα πρωταθλήματα σε φίλους και άντρες, αλλά ναι, ήρθε και το τρίτο φέτος τρόπιο στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, Ραφαήλ, κύλησε ο τελικός όπως τον περιμένατε. Εσείς που είσαι κοντά στην ομάδα, εντάξει. Ναι, τα λέγαμε νομίζω και την Παρασκευή ότι ήταν φαβόροι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, οι άνθρωποι του σίγουρα δεν ήθελαν να έχουν αυτόν τον τίτλο. Ήταν ένα περισσότερο βάρος εν όψει και του τελικού. Αλλά μέσα στο γήπεδο ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι φέτος δεν έχει αντίπαλο. Είναι μια νεανική ομάδα με πολλά τρεξίματα, με πολύ ταχύτητα, με μεγάλη ποιότητα, με έπειρες παίχτριες. Και απέναντι σε μια Άρτα η οποία προσπάθησε, είχε και την στήριξη εκεί της τοπικής κοινωνίας που βρέθηκε στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά η διαφορά έχει αυξηθεί σε τέτοιο επίπεδο του σκόρ που δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω η ομάδα της αναγέννησης. Γενικότερα κύλησε ο τελικός ιδανικά νομίζω και θα μας τα πει καλύτερα η καλεσμένη μας. Σε αφήνω ο Ραφαήλ να κάνει συζήτηση στις στάσεις. Ναι, είναι μαζί μας η Δήμητρα Μπατσαρακούδη, μία από τις πρωταγωνίστριες της φετινής σεζόν για τον ΠΑΟΚ και στον τελικό έδωσε τον καλύτερό της εαυτό μαζί με τις συμπαίκτριές της. Καλησπέρα, Δήμητρα. Συγχαρητήρια, Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Είδαμε από το ΠΑΟΚ 24 ότι ανεβήκατε και στο Λευκό Πύργο, πρέπει να ήταν ωραία. Είναι ωραία εμπειρία να ανεβαίνεις με το κύπελο στο Λευκό Πύργο σε μια ηλιόλουστη μέρα. Ευτυχώς για μένα, δεύτερη φορά ανεβαίνω. Με την ομάδα του ΠΑΟΚ και πάλι. Μακάρι να σας γίνει συνήθεια και φέτος και τα επόμενα χρόνια. Το εύχομαι, το εύχομαι. Δήμητρα, ήταν ένας τελικός έτσι εύκολος όπως τον είδαμε απ' έξω ή ήταν πιο δύσκολος στο παρκέ? Δεν ήταν θέμα ευκολίας ή δυσκολία. Εμείς ήμασταν έτοιμες και μπήκαμε να παίξουμε έναν τελικό κυπέλου. Δεν σκεφτήκαμε δηλαδή αν θα είναι εύκολο ή δύσκολο. Βγάλαμε αυτά που θέλαμε ακριβώς στο γήπεδο, όλα αυτά που έχουμε δουλέψει από την αρχή της προετοιμασίας. Απλά ήμασταν πάρα πολύ σίγουρες για τον εαυτό μας και ήρθε και το αποτέλεσμα. Δήμητρα, υπήρχε ενδεχομένως στο μυαλό σας και ο περσινός, ο τελικός, που τον θυμόμαστε όλοι πώς χάθηκε και να πάρετε έτσι ίσως μια πιο εύκολη νίκη και να το σιγουρέψετε? Δεν νομίζω πως υπήρχε κάτι τέτοιο στο μυαλό μας. Είμαστε μια καινούργια ομάδα κατά το 70-80% σε σχέση με πέρυσι. Και νομίζω ότι έχουμε διαφορετική ψυχολογία φέτος. Δεν σκεφτήκαμε καθόλου τον περσινό τελικό. Ναι, είναι διαφορετικό. Η επόμενη μέρα νομίζω δόθηκε ήδη το στίγμα. Η ομάδα πλέον συνεχίζει τη δουλειά για το πρωτάθλημα, Δήμητρα. Εννοείται. Στόχος μας είναι το double και τώρα που πήραμε το κύπελο είναι ο στόχος μας το πρωτάθλημα. Δήμητρα, είδαμε ότι μετά το παιχνίδι περάσατε και από τον σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ στα Γρεβενά. Πώς ήταν εκεί οι στιγμές? Με το που κατεβήκαμε από το λεωφορείο μας περίμεναν οι φιλάθλοι εκεί πέρα με τους πυρσούς, τραγουδούσαν, χοροπηδούσαν. Το γνωστό συνέστημα που νιώθουμε κάθε φορά που βλέπουμε τους οπαδούς. Ήταν ακριβώς το ίδιο, σαν να ήταν στο γήπεδο. Εγώ ένιωσα σαν να ήμουν στο γήπεδο. Νομίζω, Δήμητρα, ήταν το καλύτερο φινάλε της βραδιάς, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Όχι. Γιατί ουσιαστικά μία από τις μεγάλες απολαβές σας είναι η αγάπη του κόσμου. Ναι, θέλουμε τη στήριξη του κόσμου. Ελπίζω να καταφέρουμε σιγά σιγά να τους ξανακερδίζουμε, γιατί καλώς ή κακώς είχαν πάρει κάποιες πικρίες τα τελευταία χρόνια, επειδή δεν ερχόντουσαν οι τίτλοι. Ελπίζω τώρα να αρχίσουμε να τις ξανακερδίζουμε, τους οπαδούς να χτίσουν. Είναι, Δήμητρα, το κλίμα στην ομάδα τόσο δυνατό όσο φαίνεται από έξω? Είναι τόσο και άλλο τόσο δυνατό το κλίμα μεταξύ μας. Φαντάζομαι είναι το α και το ωμέγα για μια ομάδα, ανεξάρτητα από το άθλημα που αγωνίζεται, να είναι τόσο δυνατό το κλίμα στα αποδυτήρια μεταξύ των μελών της ομάδας, έτσι δεν είναι? Είναι ένα από τα όπλα μας και αυτό. Γιατί χωρίς αυτό, χωρίς τη μαχητικότητα και αυτή την ένωση που έχουμε, γιατί έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο, δεν μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα.
γενικότερα, εντάξει, να μην το ματιάξουμε, καλά πάει χρονιά. Νομίζω ότι και ο Ραϊστέχνης σας στηρίζει και οι άνθρωποι που είναι δίπλα στην ομάδα είναι δίπλα σας. Να συνεχιστεί μέχρι τέλους, γιατί φαντάζομαι αυτό που είπες, ότι είναι εφικτός ο στόχος του Double. Δεν είναι όνειρο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και ένας στόχος που μπορείτε να το πετύχετε. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Και επί τη ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τις συντακτριές μου και τους προπονητές μας και τον κύριο Χασεκίδη και τον κύριο Τσαλόπουλο που είναι δίπλα μας και φυσικά τον Εραστέχνη και τον κύριο Ιβάν. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Κάθε επιτυχία στο άμεσο μέλλον και στο μακρινό μέλλον, να ανεβαίνετε πολύ συχνά στο Λευκό Πύργο και να γιορτάζετε όλοι μαζί επιτυχίες για τον ΠΑΟΚ. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια. Επίσης, γεια. Λοιπόν, Ραφαήλ, πάντα είναι σημαντικό για ερασιτέχνες αθλητές που δεν βγάζουν εκατομμύρια. Εντάξει, το αντίθετο μάλλον, δεν ξέρω πόσα χρήματα βγάζουν γενικά οι αθλητές που είναι όχι στον ΠΑΟΚ, στην Ελλάδα γενικότερα. Δεν είναι προβλημένο ούτε το hardball, πόσο μάλλον το γυναικείο, ούτε το βόλεϊ, ούτε το πόλο. Μακάρι κάποια στιγμή, αν και το βλέπω δύσκολο, να είναι όλοι οι αθλητές επαγγελματίες όπως είναι στο εξωτερικό, με συμβόλαια ασύλληπτα, έτσι δεν είναι, για τα δικά μας δεδομένα. Ναι. Να μην χρειάζονται οι κοπέλες και τα παιδιά να κάνουν δύο και τρεις δουλειές ή δύο δουλειές για να μπορούν να κάνουν αυτό που έχουν μεράκι, να παίζουν hardball, βόλεϊ, πόλο ή οτιδήποτε άλλο. Πώς ήταν, Ραφαήλ, το Σαββατοκύριακο πέρα από τα κορίτσια που, εντάξει, δικαιολογημένα πέσαν τα φώτα πάνω τους? Το βόλεϊ είχε μια απρόσμενη, ας το πούμε, ήττα από την άποψη του ότι μας είχε συνηθίσει το τελευταίο καιρό με τον Γιατί? Ψάρα στον ΠΑΟΚ. Ήταν πλήρωσε, η απουσία του Μαγκουτούτια. Ναι, πλήρωσε την απουσία, νομίζω, του Αμερικανού ακραίου. Είχε πάρει ειδική άδεια, βέβαια, εδώ και καιρό για να βρίσκεται στο γάμο γενικού του προσώπου στην Αμερική. Υπήρχε μια στάθεια, λοιπόν, εκεί στην υποδοχή. Το βρήκε ο Παπαδοχικός με τα σερβίς, χτύπησε στον Σαφράνοβιτς, στον Κόρτσανιουκ. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, γνώρισε την ήττα, που στην ουσία, νομίζω, σβήνει και τις όποιες ελπίδες υπήρχαν για την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια. Συνεχίζει ο ΠΑΟΚ, την Τετάρτη είναι το knockout match του κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, επομένως αλλάζει αμέσως το chip που λέμε στο κεφάλι όλων, των παικτών και του τεχνικού team, για να πάρουν την πρόκριση για το Final Four της Ιερά Πέτρας. Ραφαήλ, μπορούμε να το αποδώσουμε μόνο στην απουσία του Μαγκουτούτια? Εντάξει, του είπες και εσύ, πήγε ο άνθρωπος στο γάμο του αδερφού του, εντάξει, δεν μπορούσε να μην δεν πάει. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι. Είναι ανθρώπινο πάνω απ' όλα, ναι. Δεν είναι ούτε ήταν ο πέμπτος ξάδερφος, ούτε ο Μπατζανάκης του, ούτε ακριβώς. Ήταν ο αδερφός του. Αλλά καταρχήν επιστρέφει, επέστρεψε, τι γίνεται? Ναι, σήμερα είναι ήδη στον δρόμο της επιστροφής, δεν είναι στη διάθεση του ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κακή παρένθεση που κόστησε η απουσία του Αμερικανού. Νομίζω, ναι, να το δούμε έτσι. Πήγε καλά ο ΠΑΟΚ, δεν έβρισκε τόσες πολλές λύσεις από τους άλλους παίκτες. Ο Κλαμπ Βάικ όμως ήταν καλός επιθετικά, άγγιξε περίπου το 60%, αλλά νομίζω ότι αυτό που βλέπαμε στο πρώτο μισό της χρονιάς στον ΠΑΟΚ, όταν δεν πηγαίνει καλά η υποδοχή, δεν του πήγαινε καλά το παιχνίδι και στην επίθεση. Άρα ήταν λογικό, νομίζω. Ναι. Στα υπόλοιπα τμήματα? Στα υπόλοιπα τμήματα, γυναικείο ποδόσφαιρο και γυναικείο μπάσκετ συνεχίζουν ακάθεκτα. Το γυναικείο μπάσκετ παραμένει στη δεύτερη θέση, κέρδισε πάρα πολύ εύκολα τις Εσπερίδες Καλλιθέας που ήταν στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι πλέον ο ΠΑΟΚ πάει για μια ιστορική, μάλλον, φέτος χρονιά, γιατί αν δεν αλλάξει κάτι θα βγει δεύτερος και θα δώσει το παρόν στους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Το γυναικείο ποδόσφαιρο έκανε το 12 στα 12 απέναντι στα Τρίκα, αλλά κράτησε την διαφορά που έχει με τον Άρη, ο οποίος κέρδισε και αυτός. Νομίζω ότι και αυτή η ομάδα οδεύει προς την κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος. Το πόλο δεν τα κατάφερε μέσα στοιχείο, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι έχασε 19. Όμως μένει πάλι στην ζώνη των play-off. Έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο το μεσημέρι με τον Ιδραϊκό, ο οποίος είναι στην τέταρτη θέση. Στην ουσία, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κερδίσει τον Ιδραϊκό μέσα στο Ποσειδόν, νομίζω ότι κλειδώνει την θέση του στην πρώτη εξάδα, που ήταν φυσικά και ο στόχος από την αρχή της σεζόν. Το γυναικείο βόλεϊ επέστρεψε στις νίκες. Κέρδισε εύκολα τον Ουραγό Ηρακλή Κηφισιάς, παραμένει στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Και την Τετάρτη στις 5.30 στη Μίκρα είναι ένα μάτς πρόκληση απέναντι στον Πορφύρα για το κύπελο Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ, σαν ομάδα της Pre-League, έχει το μάτς μέσα στην έδρα του. Θέλει να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε μια ομάδα της Volley League και γιατί όχι να πάρει την πρόκληση για την επόμενη φάση του κυπέλου.
Έχεις κάτι να μας πεις για την Άρτα? Προτείνεις την πόλη της Άρτας σαν τουριστικό προορισμό ή μπα? Ωραία πόλη, όμορφη πόλη, ήσυχη, εντάξει, με το γεφύρι φυσικά να ξεχωρίζει, φυσικά να είναι η ατραξιόν της πόλης, αλλά αρκετά ευγενικοί άνθρωποι και στο γήπεδο και γενικότερα στην πόλη και με την αποστολή του Δικεφάλου. Ωραία. Είχαν να λένε τα καλύτερα και οι άνθρωποι της ομάδας και της ομοσπονδίας, και πάρα πολύ όμορφο και το γήπεδο που φιλοξένησε στο τελικό. Ναι, όντως, φαινόταν και από φωτογραφίες και από βίντεο ότι ήταν ένα, και από την τηλεόραση, ήταν ένα πολύ ωραίο γήπεδο, λειτουργικό, εντάξει, μικρό, οκ, okay, αλλά νομίζω ότι τις ανάγκες της περιοχής τις καλύπτει και με το παραπάνω. Δεν νομίζω να χρειάζεται και μεγαλύτερο γήπεδο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ραφαήλ που επέστρεψε από την Άρτα έχοντας φέρει την αποστολή του εις πέρας. Πήλε ένα ακόμα κύπελο για τον Ραφαήλ, εγώ αυτό ξέρω. Παλεύετε εσείς για τα υπόλοιπα δεξιά-αριστερά. Ο Ραφαήλ πάει σβηστά εύκολα, φέρνει τα κύπελα, πάει στο Λευκό Πύργο. Και χωρίς μεγάλα λόγια. Ναι, αθόρυβα πάει. Χαμηλά η μπάλα, αγώνα με τον αγώνα, σε όλα τα αθλήματα. Φέρνει εδώ πέρα κύπελα και ετοιμάζεται και για άλλα από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει, είναι καλό ότι όλες σχεδόν οι ομάδες του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, δεν είναι μόνο φέτος και πέρυσι και πρόπερσι, τα τελευταία χρόνια είναι σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω θα επιστρέψει και το βόλεϊ στην Α1. Θα είναι όλες οι μεγάλες ομάδες του ΠΑΟΚ στις μεγάλες κατηγορίες. Είναι ωραίο να βλέπεις τώρα στιγμές όπως αυτές τα Γρεβενά, με τον κόσμο να αγκαλιάζει ουσιαστικά και τις παίκτες του ΠΑΟΚ και γενικότερα όλα αυτά τα τμήματα. Όπου και αν παίζει ο ΠΑΟΚ, και στην Άρτα υπήρχε κόσμος. Είχε κόσμο, ναι, είχε. Και γενικά ο κόσμος αγκαλιάζει αυτά τα αθλήματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το καταλαβαίνουμε και από επαφές που έχουμε με διάφορους αθλητές, όπως και σήμερα, που κάθε φορά αυτό που μας λένε είναι ότι για αυτούς το μεγαλύτερο κέρδος ίσως είναι ο ναι, κόσμος. Νομίζω είναι πέρα από την ικανοποίηση που έχει ένας αθλητής όταν παίρνει ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα. Είναι πολύ μεγάλη απολαυή για τα παιδιά των ομάδων του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Ναι. Να βλέπουν ότι ο κόσμος και ασχολείται μαζί τους και τους υποστηρίζει και τους αποθεώνει. Και, νομίζω εντάξει, δεν υπάρχει καλύτερο. Ξαναλέω, μακάρι κάποια στιγμή και στην Ελλάδα να φτάσουν οι παίκτες και οι παίκτες του βόλεϊ, του πόλου, του χάντμπολ, του γυναικείου ποδοσφαίρου, να παίρνουν το 1/10 από τα συμβόλαια που παίρνουν στο εξωτερικό συνάδελφοι αθλητές. Κοίτα, αν στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ λίγο τα γύρω-γύρω χαλάνε την εικόνα, τουλάχιστον σε αυτά τα αθλήματα καταλαβαίνεις πώς είναι ο αθλητισμός. Δηλαδή, έχουν ζηθεί και έκτροπα χωρίς να φταίνουν οι αθλητές, ναι, αλλά φταίνει γύρω-γύρω. Έχουν περιοριστεί όμως πάρα πολύ, νομίζω, πλέον. Και εντάξει, με τη βοήθεια των ομάδων και με τον κόσμο, τουλάχιστον στο κομμάτι του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ο κόσμος έχει δείξει απίστευτη ωριμότητα, γιατί έχει πάει σε έδρες που υπήρχαν και αντίπαλοι, ναι, τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι ο κόσμος γενικά έχει μπει στο νόημα. Ότι είναι καλό να είσαι δίπλα στην ομάδα, αλλά μέχρι ένα σημείο να μην ξεπερνάς τα όρια, τέλος πάντων. Λοιπόν. Είναι σημαντικό. Εδώ είμαστε. Μακάρι τα κορίτσια να κάνουν και τον double, γιατί για όλους είναι πολύ, πολύ ωραίο. Και σίγουρα θα έχουμε και πολύ περισσότερες συζητήσεις στη διάρκεια της σεζόν. Αυτά από μας, νομίζω. Ναι. Περιμένουμε όλοι το παιχνίδι που είναι στις 7. Ναι. Από νωρίς θα είναι και ο Σταύρος, μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και μέσα από το Λίμπερο φυσικά. Θα μας μεταφέρει όλα όσα συμβούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, με ρεπορτάζ, δηλώσεις, όλα αυτά στο Λίμπερο και στο ΠΑΟΚ 24. 21ος τελικός για την ομάδα του Δικεφάλου, κόντρα στον υποβεβασμένο Απόλλωνας Μήνης με 9 μόλις βαθμούς μετά από 20 αγώνες. Θα μπει ο ΠΑΟΚ μέσα, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θα φτάσει στους 57 βαθμούς. Θα αφήσει όλους τους υπόλοιπους στην εσωστρέφεια και στη μιζέρια τους, να μαλώνουν ποια είναι η καλύτερη ομάδα και ποιος έκανε τα λιγότερα λάθη. Βλέπω πάντως από χθες ότι σιγά σιγά όλο ένα και περισσότερο αυξάνονται οι φωνές κατά του Δημήτρη Μελισσανίδη. Ναι. Δεν γίνεται να φταίει μόνο ούτε ο Ζουνίδης, ούτε ο Χιμένεθ, ούτε οι παίκτες. Εντάξει, λογικό. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά γραμμάτια είναι στη ζωή. Πληρώνονται όλα. Υπάρχουν και παροιμήσεις σχετικές. Ο καθένας παίρνει αυτό που το αξίζει. Για το ποιοι χαίρονται τον πρώτο χρόνο, ναι, και ποιοι θα χαίρονται τα επόμενα χρόνια. Φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα πλησιάζει και η ώρα του φαγητού. Ήταν το Θεϊκό Πιστοπολείο. Νομίζω η καλύτερη επιλογή για όσους είστε τώρα στο κέντρο, κοντά στην Αγγελάκη ή στην Αλεξάνδρος Βόλου. Το Θεϊκό είναι στην Αγγελάκη 10. Υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, προσεγμένος, μοντέρνος και λειτουργικός, για να φάτε στο Θεϊκό Μισθοπωλείο.
επί Τσαγκελάκη σχεδόν στο ύψος του Αλεξάνδρου Βόλου. Και υπάρχει φυσικά και η επιλογή delivery 2310-221-321, εύκολο τηλεφωνικό νούμερο, 221-321, από τις 12 το μεσημέρι, 12.30 μέχρι τις 2 τα ξημερώματα, το θεϊκό σας εξυπηρετεί, είτε είστε στο κέντρο, είτε είστε ανατολικά έως την Τούμπα ή δυτικά μέχρι το σταθμό των τρένων, πια είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης, με πρώτης ποιότητας υλικά, τεράστιες μερίδες και πάρα πολύ χορταστικά σάντουιτς σε πολύ καλές τιμές. Διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Όλες οι αληφές είναι δωρεάν και προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. Μαζί μας είναι τα Alter Eco, αμερικάνικα ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια. Για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, στα Alter Eco βρίσκεται από κοστούμια, σακάκια, παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά αξεσουάρ. Τρία καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε και να δείτε ό,τι υπάρχει. Και φυσικά Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε και να φορέσετε. Όλη η νεδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nax.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα. Υπάρχει κατάστημα στην Πλατεία Αγίας Σοφίας, υπάρχει κατάστημα στο Mediterranean Cosmos, στο Ελευθέρως Βενιζέλος και πάρα πολλά στόκ σε όλη την πόλη με φοβερές τιμές. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Στίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24. Έχει επιλογές και σήμερα, αλλά περισσότερες θα έχει από αύριο και μεθαύριο, αλλά και σήμερα έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, έχει όλα τα αθλήματα και μέσω της Στίχημαν ένα πολύ εύκολο λειτουργικό πρόγραμμα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Παίζετε γρήγορα, με ασφάλεια και σε πολύ καλές αποδόσεις, με εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα ανά αγώνα. Υπάρχει το σερί, το παιχνίδι της Στίχημαν, με έπαθλο μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Μπείτε, το κατεβάστε δωρεάν το πρόγραμμα, είτε για κινητό iOS είτε για κινητό Android. Υπάρχει και το online καζίνο της Στίχημαν διαθέσιμο για εσάς 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Και φυσικά σήμερα θέατρο Βεργίνα, Ρίζεση Καζίνο, Τάκης Ζαχαράτος, η πρώτη από τις τελευταίες 5 παραστάσεις του κορυφαίου showman, στο κορυφαίο show της καριέρας του. Το προσυπογράφουμε αυτό και εγώ και η Αγάπη και όλα τα παιδιά που πριν από ένα περίπου μήνα, λιγότερο, ήμασταν εκεί και πραγματικά περάσαμε ένα σούπερ τρίωρο. Όσοι έχετε πάει, συμφωνείτε, και όσοι θα πάτε μέχρι 25 Φεβρουαρίου θα συμφωνήσετε μαζί μας. Αυτά. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί η εκπομπή Ανέλησε τον Bayern Press με τον Αντώνη Τσακαλέα και όλα τα παιδιά του team. Και σήμερα νομίζω θα ασχοληθούν με τη Super League και όσα έγιναν και όσα θα γίνουν σήμερα και τις επόμενες μέρες. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.